Αυτή η μαγική πόλη όταν ρίχνει μία σταγόνα βροχή να παραλύει είναι πραγματικά απίστευτο, εντάξει. Δηλαδή με το που πέσει η πρώτη σταγόνα στο δρόμο στην άσφαλτο, παραλύει όλη η πόλη. Τουλάχιστον την Τζιμισκή, μέσω της οποίας ήρθα. Υπομονή λίγο ακόμα, αδέρφια. Πλησιάζει ο Απρίλιος του 2023. Ημερομηνία και διάστημα, σύμφωνα με τον κύριο Ταχιάο, θα έχουμε το μετρό, Χρήσανθε. Άντε ρε φίλε, επιτέλους. Τι έμεινε? Θα γίνει και ο προαστιακός. Μαζί, όλα μαζί, ρε. Θα γίνει και προαστιακός. Και επέκταση σε Πολύχνη, Νεάπολη, Καλαμαριά. Αυτό είναι το πλάνο. Όλα μαζί. Εδώ το επίσης υπάρχει πλάνο, εντάξει, όχι για το 23 φαντάζομαι, για το 33 μάλλον, να φτάνει ο προαστιακός εδώ πέρα, όχι Βαθυλακό, στη γέφυρα που έχει σιδηροδρομικές γραμμές και τα λοιπά. Βρε, από το σπίτι σου μπροστά θα περνάει. Από το σπίτι σου θα περνάει μπροστά, βρε, θα το κανονίσουμε με το κόμμα από τώρα. Από το σπίτι μου στη Χαριλάου θα περνάει. Και από το Βαθύλακο θα περνάει ο προαστιακός. Ο Δορνός. Αν γίνει φίλε αυτό με το... με τον προαστιακό στην Ποιο να γίνει, τι λες τώρα, Χρυσανδέτη. Σε τρία λεπτά. Τι πράγμα είπα. Είναι δυνατόν. Εντάξει φίλε, γιατί έχει αρχαία και εδώ. Εν τω μεταξύ μην ξεχνάς ότι εδώ είναι ιστορικό κιόλας το σημείο. Είναι από όπου παραδόθηκε η πόλη από τους Τούρκους. Και πώς το λέγανε εκείνο το Τούρκο, το στρατηγό ρε παιδί μου. Είναι το σημείο που παραδόθηκε η πόλη στη γέφυρα. Έχει μουσείο πολεμικό. Μεγάλη επιτυχία. Πρέπει λοιπόν από το σημείο αυτό να πάμε στο κέντρο. Σε 5 λεπτά θα είμαστε εκεί πέρα. Ωραία, έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Ταχιάου. Αν γίνει πρώτα. Το πλάνο για το μετρό. Το πλάνο. Καλησπέρα και Ταχιάου. Τι γίνεται. Άσε ρε Χρήσανθε, αυτή η πόλη έρημη τώρα. Άσε τώρα, εντάξει. Έλα ρε, με το πόδι που λέγει και ο Κόλκας. Με το πόδι που λέγει ο Κόλκας. Πάρε τον τηλέφωνο τώρα να σου πει με τη βροχή με το πόδι. Υπάρχει φιλοσοφία του Σταύρου στο κομμάτι αυτό. Ναι. Του λέει για να βλέπω, λέει, να συναντάω, να μιλάω. Εντάξει, δεν μένουμε όλοι στο κέντρο. Δεν μένουμε όλοι στο κέντρο. Σωστό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι, βρέχει κάτω εδώ φυσάει αρκετά. Έχει βέβαια συννεφιά, πάει για βροχή. Δεν έχει βρέξει ακόμα. Βρέχει και από ότι ενημέρωσε ακροατής. Δεν έφτασε το σύννεφο ακόμα μέχρι εκεί. Σύννεφο έφτασε, η βροχή δεν έφτασε. Από ό,τι ενημέρωσε έχει. Στην προηγούμενη εκπομπή ο Ψηλός, θρηλυκή μορφή της, του ψυχιατρίου, πριν από κανένα δεκάλεπτο τέταρτο, στην Βασιλή Σόλγας έριχνε χαλάζι. Δεν το επιβεβαιώνω, γιατί σε εκείνο το χρονικό σημείο είναι... Χαλάζι. Ναι, το είπαν, θα ρίξει. Ναι. Εντάξει. Καλά είναι, παιδιά, λίγο να πέσει κι άλλο η θερμοκρασία, να κοιμόμαστε καλύτερα τα βράδια για να μην στριφογυρίζουμε σαν τα βόδια 3 το βράδυ. Χρήσατε χρόνια πολλά στο φίλο σου, είπες. Σε γράφει τα. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά σε σένα. Ναι, ευχαριστώ. Στο φίλο σου όμως είπες. Στο φίλο σου, είπες. Το φίλο μου ποιόνα. Τον Καραπαπά. Καλό, καλό. Με τον Καραπαπά δεν έχω μιλήσει ούτε στο τηλέφωνο. Δεν έχω ιδέα. Κοίταξε, με τον Καραπαπά κολλητή άλλη ήταν. Έτσι, όταν είχαν έτσι εκπομπές στην Νόβα και τα λοιπά. Να τον βγάλουμε, Ίσα τον Καραπαπά Κώστα, και καλησπέρα. Τον φίλο σου τον τον Καραπαπά και τον φίλο σου τον Μπραουδάκη Κώστα. Φίλος όταν μου, κάνουν μια νυχτερινή αλήθεια, εκπομπή. Φίλος μου. Μια νυχτερινή εκπομπή στην Νόβα με τηλεθεατές και τα λοιπά. Τότε που ήταν Τσέλσι. Ο Κώστας ο Τσέλσι. Ο Τσέλσι, μπράβο, και ο Μπραουδάκης ξεφωνίζανε τον Άρη συνέχεια και οι δύο. Άντε, και είχαν φάει αρκετά ξεφωνητά. Πάλι με τον Άρη και αυτοί, και αυτοί πόλεμο. Και αυτοί πόλεμο με τον Άρη. Με τον Άρη, Ρε φίλε, με τον Άρη ασχολούμαστε εμείς. Εμείς βλέπουμε με τον Άρη. Τι λέγανε για τον Άρη τότε, δηλαδή, όταν κάνε εκπομπή. Πριν 15 χρόνια ήταν νομίζω. Πιο πολύ ο Μπραουδάκης τότε. Αντιαριανός. Πιο πολύ. Ναι. Ναι, αλλά στη σουίτα φέτος θα πάω τον είχε στη σουίτα από πίσω. Με το Λευτέραρο. Ποια σουίτα, με το Λευτέραρο. Ποια σουίτα. Δεν ήρθε με το Λευτέραρο. Ποιο να ρε. Το Βαγγέλη. Ο Μπραουδάκης. Φυσικά, όχι, από πίσω ήταν αφού. Πρώτον, δεν μπήκαν σε σουίτα. Γιατί είσαι παραπληροφορημένος. Μπροστά δεύτερον, στον μπαλκόνι καθόταν. Και δεν ήτανε μαζί του. Είχε ρεπό. Εγώ αυτό ξέρω. Είχε ρεπό. Είχε ρεπό. Κάθισε στο αμάξι λοιπόν, να στέλνει μηνύματα, να κάνει τα social media. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στα 3/4 της Ελλάδος που γιορτάζουν σήμερα. Όχι, εντάξει.
No, οι Γιώργηδες είναι, είναι πιο πολύ. Οι Γιώργηδες και οι Γιάννηδες είναι... Οι Γιώργηδες είναι πιο πολύ. Όχι, 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 όχι. Οι Γιώργηδες και οι Γιάννηδες μπορεί να είναι πιο πολύ από τους Κωνσταντίνους, αλλά την ίδια στιγμή μπαίνει η Ελένη στην εξίσωση, φίλε. Μπαίνει η Ελένη στην εξίσωση, οπότε είναι πιο μεγάλος ο πληθυσμός. Δεν είναι Μαρία. Μαρία, σωστό. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στους Κώστηδες του σταθμού. Στον Τζατσαρό. Ναι, έχουμε αρκετούς και, ναι. Έχουμε αρκετούς και, στο σταθμό. Ελένη έχουμε. Όχι, τη σφάγα. Έχουμε, πώς δεν έχουμε την Πριτζάκη. Καλά, είναι δυνατόν. Χρόνια πολλά στην Έλενα. Χρόνια πολλά στην Έλενα. Εντάξει, σκέφτηκα δημοσιογράφους. Το θυμήθηκα, εγώ το είπα εγώ και δεν το θυμόταν αυτός. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντίνος, Κωστάκης, Κωστάκη. Κωστάκη, Κωστή, Κωστή. Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Κωνσταντίνα, Κωστούλα. Κωστούλα. Δίνα, Νάντια. Ελένη, Έλενα, Ελεάνα, Λένα, Λενίτσα, Λέγκο. Νίκα, Μακάπα, Λέγκο. Η Λέγκο, ναι, η Λέγκο, στα χωριά. Λενιό, Ελεονόρα, Ελεονόρα, Νόρα, Ελεονόρα. Μαριλένα, Ελενάκη και Νίτσα. Ανάμεσα σε Ελεονόρα και Κωνσταντίνα, χρήσανθε ποια διάλεγες? Κωνσταντίνα, εγώ. Κωνσταντίνα, μακράν. Δεν μου βγάζει. Το Ελεονόρα δεν μου βγάζει κάτι. Κοίταξε. Λίγο ψαγμένο, λίγο. Οι δύο μου. Αγριέ όμως η Ελεονόρα. Δεν ξέρω, δεν έχω γνώμη. Οι δύο μου γιαγιάδες που με έχουν αφήσει ήταν Ελένη. Μάλιστα. Η προγιαγιά μου, Κώστα, ήταν Ελεονόρα. Μάλιστα. Τώρα, δεν έχουμε Κωνσταντίνο στην οικογένεια. Ενώ Μαρία, ας πούμε, έχουμε. Κάνα παιδί ακόμα. Κάνα ένα πέμπτο. Κάνα ακόμα ένα γιο και θα είσαι εντάξει. Εμείς είμαστε από Χρήστο. Χρήστο, από εκεί, ναι, εντάξει. Κωνσταντίνος είναι ωραίο όνομα όμως, βασιλικό. Βέβαια. Μεγαλοπρεπές. Βασιλικό, ναι. Όλα κάποια στιγμή βασιλικά ήταν. Και το Γεώργιος βασιλικό ήταν. Ποιος Γεώργιος ρε, ο Φλόρος, ο φίλος των Άγγλων τώρα, άσε τώρα, ο Λούλης. Μόνο ο Κωνσταντίνος εδώ, ο ελευθερωτής Θεσσαλονίκης με το άλογο, τα κατούκ, τα κατούκ, τα κατούκ. Αυτό είδες, στη γέφυρα που πήγε παραδοσιακή πόλη και με τον Ναζίμ Πασά, με τον Ναζίμ Πασά, πώς το λέγανε αυτόν. Αυτόνα, μπράβο. Μπράβο. Ναι, αυτό να λοιπόν, αφήνουμε τις ιστορικές αναδρομές και τις γιορτές, χρόνια πολλά σε όλους. Να ζήσουν, είπαμε. Ναζίμ. Ναζίμ ή από τάφ. Κάτι τώρα ήταν, τι μας νοιάζει. Ναζί συνήθι και ο γαμπρός. Λοιπόν. Πανηγυρίζουμε εμείς οι άλλοι. Όλοι, 600 χρόνια μας είχαν μενεσγό οι άλλοι και εμείς πανηγυρίζουμε που τους. Που βαρέθηκαν και φύγαν πίσω, χάρη στους ξένους. Δεν τα λέμε. Βαρέθηκαν, μωρέ, τώρα. Που δεν τα λέμε. Χόμπο, αθώο. Βαρέθηκαν, τους πήραμε τα σόβρακα. Ποιους πήραν. Καλά. Άμα θέλανε, χρήσατε το 1897, φτάνανε μέχρι τον Πειραιά. Άμα θέλανε. Ξέρεις. Και εμείς αν είχαμε λίγο μυαλό με τον Τακατούκ, 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 το δεν φταίει ο Τακατούκ. Δεν φταίει ο Τακατούκ. Ποιος φταίει, ο Βενιζέλος? Οι σύμμαχοι φταίνε. Ναι, γιατί ο συνήθως στην Ελλάδα μαλώναμε. Βγαίνανε στα ραδιόφωνα τότε. Βενιζέλε! Βενιζέλε! Μέχρι την Άγκυρα να πάμε, Βενιζέλε! Αυτό ακριβώς. Η μεγάλη ιδέα. Ναι. Και οι στρατηγοί λένε ότι φταίνε, γιατί αντί να κάτσουν να υπερασπιστούν, δηλαδή να κάνουν συντηρητική τακτική, πηγαίναν του γουρού εκεί, φτάσαμε μέχρι την Άγια. Κάτσε ρε φίλε, πού πας? Και μετά μας άργησαν όλοι. Και μετά τρεχάτε ποδαράκια μου. Και μείναμε μονάχοι. Αντί να κρατήσουν τη Σμύρνη, τα παράλια, θα φτάνανε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, θα την κρατούσαμε άνετα, πήγανε μέχρι μέσα. Κάτσε ρε φίλε, εκεί κάνε. Αυτά λίγο, παίξε ζώνη λίγο. Πολεμικό αναλυτή Κωνστακούση, λοιπόν. Η ιστορία είναι το αγαπημένο μάθημα, Σέργιο. Για μένα. Να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Αφήστε την ιστορία. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Πάμε. Εδώ και λίγα λεπτά. Εναντίον μας. Όχι. Κρίμα. Βγήκε προς τα έξω. ο Πάο κατέθεσε αναφορά στην Επιτροπή Διοντολογίας. Χρήσανθε, άκου. Ζητώντας να αξιολογηθούν και άλλα στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο της ποινικής δικογραφίας που αφορά τον Ολυμπιακό και τα στημένα παιχνίδια. Καθώς θεωρεί ο Πάο ότι ορισμένα επιβαρυντικά στοιχεία για τους πειραιώτες δεν βρίσκονται στο φάκελο για την ποινική δικογραφία του Ολυμπιακού. Μάλλον που βρίσκονται στην δικογραφία. Δεν έχουν αξιολογηθεί. Δεν τα έχει αξιολογήσει η Επιτροπή Διοντολογίας. Αυτό είναι έτσι η είδηση τελευταίας στιγμής. Και χθες είχαμε δικαστικές ειδήσεις ό,τι αφορά αυτή τη μάχη ΠΑΟ και Ολυμπιακού. Πάλι σε ό,τι αφορά το ΚΑΣ. Ακούγοντας και το Σταύρο χθες στο Sport DNA στο live που κάνανε, νομίζω έχει δίκιο ότι έχει κουραστεί και ο κόσμος. Με όλο αυτό. Το δικαστικό. Και από τη στιγμή που μιλάμε για ένα δικαστήριο όπου λογικά δεν θα υπάρχουν επιρροές και κάνει καλά τη δουλειά του σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι δεν έχει νόημα, Κώστα, πλέον και έχει κουραστεί ο κόσμος
όλο αυτό το παιχνίδι από τη στιγμή που θα κρίνει το δικαστήριο ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Δηλαδή... Έχουμε γίνει νομικοί. Εκθές... Και μάλιστα διεθνείς νομικοί. ΚΑΣ και αυτά και τέτοια. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Κώστα, ότι τοποθετούμαστε όλοι με βάση το τι προσφέρουν οι επικοινωνίες των δύο ομάδων. Δηλαδή δεν βλέπουμε στα media, δεν βλέπεις το τι λέει η δικογραφία. Τα media διαβάζεις το τι αναφέρει η πλευρά του ΠΑΟΚ και το τι αναφέρει η πλευρά του Ολυμπιακού. Και 9 στις 10 περιπτώσεις αναφέρουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή ο ένας λέει δεν πήρε το φάκελο Ολυμπιακός, ο άλλος λέει τον πήρε το φάκελο Ολυμπιακός. Άκουνος που έχει και ο ένας λέει καθυστερεί ο ΠΑΟΚ, ο άλλος λέει καθυστερεί... Όχι, δεν θέλω... Ναι, καταλάβαμε, ναι. Λέω ότι λένε οι δύο ομάδες ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Δηλαδή ο ένας λέει άσπρο, ο άλλος λέει μαύρο. Η ουσία του πράγματος βέβαια είναι το τι πηγαίνει στο δικαστήριο. Και εκεί θα φανεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά ήδη, ό,τι και να πεις, εγώ σου λέω έχει 100% δίκιο ο ΠΑΟΚ. Όσοι διαβάζουν την πλευρά του Ολυμπιακού κτλ. Θεωρούν ότι έχει 100% άδικο. Αν έχει 100% δίκιο ο Ολυμπιακός, όσοι διαβάζουν όσα γράφονται από την πλευρά του ΠΑΟΚ θεωρούν ότι είναι εντελώς άδικο. Δεν βγαίνει άκρη και όντως κούρασε και ειδικά κούρασε τους ουδέτερους. Δηλαδή είχε μια ουσία αυτό το πράγμα, είχε ένα τζερτελέ, έχει ένα χαβαλέ για αυτούς που δεν εμπλέκονται στην υπόθεση. Αλλά εντάξει, δηλαδή πραγματικά ακόμα και εγώ που μου αρέσουν αυτά, τα νομικά κτλ., έχω κουραστεί πλέον, παιδιά. Στις νομικές. Δηλαδή διαβάζω το ένα πράγμα στις 11 που το λέει ο ένας, στις 12 ο άλλος. Λέει καλά, θα απαντήσει, εντάξει, θα απαντήσει, λογικό. Στη μία ξαναπαντάνε και τα λοιπά. Και ειδικά τώρα να σου κάτι, τώρα που είναι και ΚΑΣ, άμα δεις, καταρχήν κερδίζουν όλοι. Δεν χάνει κανένας. Τα νομικά επιτελεία και των δύο εννοείται. Είναι εξαιρετικά, τα κάνουν όλα σωστά. Βγαίνει μια απόφαση, πανηγυρίζει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, λέει ναι, αλλά εγώ το έκανα. Μετά βγαίνει ο άλλος, λέει τι λέει, εγώ όμως το είχα κάνει. Ναι, αλλά εγώ πρώτα. Τώρα εκτός από τους Έλληνες νομικούς, βάλαμε και τους Ελβετούς μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει. Κουραστήκαμε λίγο, παιδιά, να παίξουμε λίγο μπάλα, να σταματήσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Στα ξένα κράτη πλέον, ναι. Τέλος πάντων, στο εξωτερικό, όταν γίνεται μια τέτοια υπόθεση, γιατί αποφασίζουν σε ένα μήνα και λένε, ας πούμε, πέφτεις, έπεσες. Τελειώσαμε. Έπεσε η Γιουβέντους. Τέλος. Δεν είναι. Ή δεν πέφτεις. Εκεί γιατί δεν πάνε στα ΚΑΣ, ΜΑΣ, ΦΑΣ. Γιατί. Θα σου πω, όχι, πάνε και εκεί. Όσοι μάθετε εσύ, ας πούμε, τώρα, δεν βλέπεις ότι είναι στο ΚΑΣ. Η Τσέλσι, δεν βλέπεις ότι είναι. Απλά εκεί έχουν διαφορετικού ύφους θέματα και ζητήματα στην καθημερινότητά τους. Εκεί λύνονται άμεσα ζητήματα αυτό που λέμε. Να κάνουμε στη μένα παιχνίδι αυτό ή οτιδήποτε λέμε. Άλλο. Ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί το νομικό πλαίσιο είναι διαφορετικό και πολύ πιο ξεκάθαρο. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο τώρα ο ΠΑΟΚ και η Ξάφη, έτσι. Δεν εξετάζω αυτό το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση στην Αγγλία να υπάρχει κάτι αντίστοιχο με την Λίβερπουλ και την Μπόρμουθ. Και να βγει η κυβέρνηση και να κάνει νομοθετική ρύθμιση. Ποτέ. Όχι. Υπάρχει περίπτωση να γίνει στην Ιταλία αυτό. Όχι, ακόμα και η ομάδα του εκεί στην Ιταλία έγινε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ήταν ο πρωθυπουργός ο ιδιοκτήτης της Μίλαν και παρόλα αυτά έφαγε και η Μίλαν αφαίρεση βαθμών. Απλά την έσωσε η απόφαση. Δεν νομοθέτησε διαφορετικά. Είναι προέκταση της κοινωνίας μας το ποδόσφαιρο. Είναι προέκταση της λειτουργίας της δικαιοσύνης και του κράτους μας, το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στο αθλητικό κομμάτι. Και να σου πω και κάτι. Είναι απίστευτα. Από παντού υπάρχουν τρύπες στο πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από παντού. Είναι φυσιολογικό και να είναι και στη δικαιοσύνη και σε κάθε μορφή. Είναι η ελληνική κοινωνία έτσι δομημένη. Και αυτό φυσικά γίνεται και υπάρχει και στο ποδόσφαιρο. Και δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο το να το απαντήσεις αυτό που ρώτησες. Δηλαδή, πραγματικά, έτσι είναι δομημένο το κράτος μας. Έτσι είναι δομημένο το κράτος μας. Και γι' αυτό αποτέλεσε τεράστια έκπληξη το γεγονός ότι η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο θέμα του κορονοϊού και περιόρισε κατά πολύ τα θύματα και τα κρούσματα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί το φυσιολογικό θα ήταν με βάση τα διδάγματα, τα ιστορικά. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε οι πρώτοι. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Συμπτωματικό ήταν, Χρήσανθε. Συμπτωματικό. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι. Γιατί. Δεν μπορεί να το λέω. Η Αλβανία. Στο ξαναπεί. Η Αλβανία, η Βουλγαρία, τα Σκόπια, η Σλοβακία. Δες λίγο τα ποσοστά του κορονοϊού.
Ναι, είμαστε τυχεροί που δεν είδε στα μέρη μας. Ασφαλώς και πάρθηκαν γρήγορα αποφάσεις, αλλά μην τον αγάγουμε τώρα. Κλείσαμε νωρίς, εντάξει. Κλείσαμε νωρίς. Ανοίξαμε τα μάτια σε όλο τον κόσμο, η Ελλάδα τώρα. Δεν γίνεται όποτε κάνουμε κάτι καλό να το ρίχνουμε στην τύχη σε κάποιο άλλο παράγοντα. Ναι, και όποτε γίνεται κάτι στραβό, Δεν σου είπα, αναγνωρίζουμε όλοι ότι πάρθηκαν τα μέτρα γρήγορα και έδειξε και πέρασε καλά τα κλασικά. Αλλά ένα είναι αυτό. Δεν ισχύει το άλλο ότι δείξαμε το δρόμο σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα. Γιατί σου ξαναλέω, και τα Σκόπια, η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Σλοβακία, όλα αυτά τα κράτη, δηλαδή όλα τα Βαλκάνια και λίγο πιο πάνω, τα ποσοστά είναι ακριβώς ίδια με τη Ελλάδα. Αυτές οι χώρες όμως, η Αλβανία, τα Σκόπια και που λες και τα λοιπά, πέρα ότι εφαρμόσανε, ειδικά η Αλβανία, πιο σκληρά μέτρα από εμάς και πριν από εμάς, λόγω της σύνδεσης με την Ιταλία. Με την Ιταλία. Καταλαβες. Δεν ήταν τυχαίο. Και φυσικά και η Αλβανία. Ναι, επειδή δηλαδή στο μυαλό μας είναι η Αλβανία, δεν είναι οργανωμένο κράτος ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά και η Αλβανία αντέδρασε σωστά. Και λειτουργήσε σωστά. Και γενικότερα αυτές οι χώρες, όπως είπες, επειδή είχαν και την τύχη του παραδείγματος της Ιταλίας, αντέδρασαν. Δεν πάω να πει όμως ότι επειδή αντέδρασαν σωστά και η Αλβανία και τα Σκόπια και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, ότι δεν αντιδράσαμε κι εμείς σωστά. Μα είπα εγώ το αντίθετο. Λοιπόν, εμείς κοιμόμασταν. Ακόμα κι αν όλοι αντιδρούσαν σωστά. Το θετικό είναι και η στάση του λαού, βασικά, που εμείς είμαστε λίγο χήμα. Και αυτό. Το θετικό τώρα θα μου πεις ο φόβος, τα πρόστιμα, το ένα το άλλο. Αλλά ο κόσμος πειθαρχεί. Και ακόμα πειθαρχεί. Περιέργως. Ενώ είναι θύμα έξω όλα. Πάλι λίγο να βλέπεις. Απόσταση κτλ. Μιλάμε για την υγεία του. Γιατί είναι τι περιέργως. Δηλαδή τι να είμαστε χήμα όλοι. Υπάρχουν και αυτοί που είναι χήμα όλα. Εντάξει, okay. Από εκεί και έπειτα την υγεία μας κοιτάμε. Καλά τώρα. Κάτσε ανοιχτό καλοκαίρι. Καλά οι γονείς μας κτλ. Κάτσε ανοιχτό καλοκαίρι. Ήδη όταν έχεις 2, 3 και 4 και 5 κρούσματα. Τέλος πάντων. Το καλό χθες είναι ότι υπάρχουν κάποια μέτρα που ελπίζω, δεν είμαι ειδικό στο οικονομικό κομμάτι. Σε πρώτη φάση βλέπω θετικό το γεγονός ότι τα πρώτα μέτρα στο οικονομικό δεν έχουν να κάνουν με επιβάρυνση αλλά με ελάφρυνση των επιχειρήσεων με αυτό το 11% διαφορά σε κάποιους τομείς. Και είναι επίσης θετικό, γιατί το συζητούσαμε σε μια εκπομπή, το τι θα γίνει με τους ανθρώπους που είναι στον τουρισμό κτλ., που εργάζονται εννοώ, ότι εκεί τα προνόμια, σε εισαγωγικά τα προνόμια αναστολής και επιδομάτων κτλ. Θα συνεχιστούν για τους επόμενους 5 μήνες. Δηλαδή για κάποιους συγκεκριμένους τομείς που πλήττονται πάρα πολύ. Θετικό είναι ότι θα μπορέσει μια επιχείρηση, ειδικά αυτές με τα καφέ κτλ., που είναι το μεγαλύτερο κέρδος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ο καφές. Έτσι. Απίστευτο. Δηλαδή κοστίζει 10 λεπτά και πωλείται 3 ευρώ. Από αυτό λοιπόν το 11% το επιπλέον θα πηγαίνει πάλι στην επιχείρηση, γιατί μειώνεται από το 24% στο 13% το ΦΠΑ. Σε πρώτη φάση δηλαδή υπάρχουν κάποια μέτρα που βοηθάνε. Θα μου πεις τώρα μακροπρόθεσμα τι θα γίνει, άμα σε 5 μήνες μπουν φόροι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εμείς σχολιάζουμε κάθε φορά αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό με τα σχολεία γιατί το κάνουν, μπορείς να μου πεις. Λάθος. Πιο απ' όλα πες μου. Το δημοτικό. Τα δημοτικά. Ό,τι. Ανοίγουν 1η Ιουνίου. Γιατί το κάνουν προφανώς. Ναι. Αυτός που είναι ο επιστήμονας και έχει κάνει ολόκληρη μελέτη Κώστα, θα υπάρχει κάποιος λόγος. Θα μας το πούνε το γιατί. Ποιος επιστήμονας. Ποιος επιστήμονας. Μία με 30 τα δημοτικά, γιατί να ανοίξουν τώρα. Βαριέσαι να δεν θες να πάει. Εγώ τι, δεν έχω πρόβλημα. Δίπλα είμαι. Μία με 30 τα μωρά τώρα τι δουλειά έχουν, τι θα χάσουν δηλαδή. Δεν έπρεπε να πάνε. Δεν έπρεπε. Τι τώρα, είναι δυνατόν. Γιατί και η πρώτη γυμναστή και η δευτέρα που πάνε, τι κάνουν. Λέμε μισό λεπτό. Δουλευόμαστε τώρα, άσε μην αρχίσω. Άσε μην αρχίσω. Τα πήγαν τα δημοτικά. Γιατί τα γυμνάσια. Δύο ώρες κάνουν τα γυμνάσια. Τρίτη, Πέμπτη. Μπαμπά, πήγαμε 9 η ώρα και 11 σχολάσαμε. Ο ένας καθηγητής δεν μπορούσε, ο άλλος έχει άδεια. Άσε τώρα, μωρέ. Άκου λίγο, επειδή στο Ρετζίκι δεν έχετε μάλλον σωστή υποδομή, μην το γενικεύετε. Τι σχέση έχει το ένα τώρα. Κάνουν 6 ώρες. Εντάξει, και σήμερα και εμείς 6 ώρες έχουμε, μία μέρα την εβδομάδα δηλαδή.
Δευτέρα δεν πήγε. Όχι. Τρίτη κάναν 2 ώρες. Τετάρτη δεν πήγε. Πέμπτη σήμερα θα κάνει 6 ώρες. Αύριο δεν έχει. Μην παραπληροφορεί. Τι πληροφορεί. Τρίτη και Πέμπτη πάνε. Ναι. Οι μισοί πάνε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Ναι, μπράβο. Οι άλλοι μισοί πάνε Τρίτη, Πέμπτη. Αυτό λέω. Τρίτη και Πέμπτη που είχαμε εμεί αυτή τη βδομάδα, την Τρίτη κάναμε 2 ώρες. Εμεί κάναμε 6. Συγχαρητήρια. Και την Τρίτη και την Πέμπτη. Τι άσε ρε τώρα. Άε. Τι θέμε εμείς που κάνουμε που πάνε οι δικοί σου εκεί πέρα πάνω. Μα δεν λέμε αυτό. Λέμε, δηλαδή, τι κερδίζουν τα παιδιά που θα κάνουν 20 ώρες όλο το Μάιο, ας πούμε, και μετά θα τελειώσει η χρονιά. 20 ώρες θα κάνουν. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αποφασίστε επιτέλους τι θέλετε. Έχουμε τόσο μεγάλο θέμα με τον κορονοϊό, ώστε να παίρνουμε τόσο αυστηρά μέτρα, να κλεινόμαστε μέσα. Απ' τη μία μας φωνάζετε να ανοίξει τα μαγαζιά και απ' την άλλη μας να μην ανοίξουν τα σχολεία. Απ' τη μία μας λες να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά να μην ανοίξουν τα μαγαζιά. Εγώ για τα σχολεία είμαι κάθετος. Για τα μαγαζιά, για τα μαγαζιά είμαι θετικός. Για τα σχολεία είμαι κάθετος, φυσικά. Δεν είναι όλα ίδια. Για το γυμνάσιο. Και για το γυμνάσιο, ναι. Δευτέρα γυμνασίου τώρα τι κάνει, ας πούμε, 20 ώρες. Ωραία. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Που οι μισοί δεν μπορούν να κάνουν τηλεδιάσκεψη. Οι άχρηστοι. Οι άχρηστοι. Οι άχρηστοι, παιδιά. Παιδιά, δεν μπορώ να μπω. Και επίσης, πρόσεχε λίγο. Καλά, δεν μιλάμε για τα δημοτικά, οι δάσκαλοι στα δημοτικά. Αυτό με το e-class, εμένα, να σου πω κάτι, όλους τους άχρηστους έχεις. Φίλε, εμένα έχω 4 παιδιά, τα 3 πάνω σχολείο. Και τα 3 κανονικά κάνουν μαθήματα. Εκεί στο Ρετζίκι μόνο δεν κάνετε. Ναι, ρε Χρυσαθεμόνο, εσείς έχετε δασκάλους τρομερούς. Εμείς δεν κάνουμε, τι να κάνουμε τώρα. Ισότητα είναι αυτό. Ο θρησκευτικός λέει δεν μπορούσε, λέει, παιδιά, να μπει. Θα μπει την Πέμπτη. Η δασκάλα η άλλη δεν έχει κομπιούτερ. Κα, είναι δυνατόν, ρε. Είναι δυνατόν. Δες όμως τώρα, αυτά που αναφέρεις, τα ζητήματα, είναι καλό γιατί μέσα σε αυτή την κρίση πραγματικά είναι η λύση. Έμαθε πάρα πολλοίς κόσμος, πάρα πολλοίς ναι, κόσμος, κομπιούτερ. Το e-class, το μάθε e-class κομπιούτερ. Και το σχολικό δίκτυο και όλα αυτά. Όλα ρόδινα, ρε. Όλα ρόδινα. 50 χρονών καθηγητής. 50 χρονών δάσκαλος. 60 χρονών δάσκαλος. 60, 50. Και δεν ξέρουν να στείλουν email, ρε. Email δεν ξέρουν να στείλουν. Κάντε εκλογές. Κάντε εκλογές την ώρα των μαθημάτων. Κάντε εκλογές. Κάντε γενική συνέλευση. Θα πάω στο σχολείο αύριο. Θα πάω στο σχολείο αύριο. Τελείωσε. Σε αυτό συμφωνώ που λέει ο Κώστας, ότι οι δάσκαλοι ναι, ενώ κάθονται 3 μήνες, τις εκλογές τις κάνουν μες. Εγώ τους τιμώ, φίλε, εγώ ήθελα να γίνω δάσκαλος μικρός, να ξέρεις. Το καταλάβαμε, τους μπράβο, τους τιμώ και τους σέβομαι πάρα πολύ, αλλά, παιδιά, προστατέψτε λίγο την ισορροφημία σας. Δάσκαλος είσαι, ρε φίλε, 30 παιδάκια έχεις. Σε αυτά που λες ότι υπάρχουν πολλοί που είναι δάσκαλοι και καθηγητές και δεν ξέρουν να ανοίξουν τον υπολογιστή. Είναι μια πραγματικότητα. Θα μου πεις, ξέρουν οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, να γράφουν το όνομά τους. Γράφει ο άλλος. Έγινε viral. Και γράφει. Έγινε viral. Ποιος μπορεί να είναι. Εδώ ρε φίλε δεν είναι. Εδώ έξι. Πού είναι ο Μπαρτζόκης. Χάθηκε ο Μπαρτζόκης. Ο εκπληκτικός αυτός. Θα μιλήσει. Μακεδόνφας. Που έβαλε Μακεδόνφας. Ναι, εντάξει. Μακεδόνφας 31. Ζάχαρη και τα καθόλου μέλη. Αυτό είναι Αναστόπουλος. Πρόσεχε λίγο τώρα. Έχει κάνει ανακοινώσει η συνέντευξη τύπου. Ναι, ναι. Ανακοινώνει ο άλλος. Ανακοινώνει η συνέντευξη τύπου. Ναι. Μακεδόνφας. Τα λέγαμε, τα έχουμε πει. Ας το περίμενε. Το καλύτερο όμως είναι άλλο που το διαπιστώσαμε μετά. Έχει γράψει Αγίου Δημητρίου 31. Και είναι λάθος. Ενώ είναι τα γραφεία του 34. Εμπερδεύτηκε, ρε. Αλλά το καλύτερο από όλα ποιο είναι. Η διευθύντρια. Η διευθύντρια. Τι ώρα είναι η συνέντευξη τύπου. 9 το πρωί. Δεν έχει ώρα. Χωρίς ώρα. Τι ρεπόρτερ είστε, ρε παιδιά, πάρτε και ρωτήστε. Πες, μάλλον ξεχάσατε. Μάλλον ξεχάσατε να μας πείτε. Τι ώρα είναι η συνέντευξη. Νομίζω ότι έχει εκλογές αυτός. Ωραία, πλάνη δικιά σου. Άντε, ρε φίλε, ενδιαφέρεσαι. Ναι, ναι, πες. Ενδιαφέρεσαι για τον Άρη. Σταμάτα να βλέπεις τηλεόραση. Ναι, ενδιαφέρεσαι ναι. Για τον Άρη, οτιδήποτε άλλο. Γιατί μας λες συνέχεια για το κόμμα δανειοληπτό και ότι κατέβηκες με τον Βελόπουλο. Τι μας βιάζει αυτό. Εντάξει, να δείξει ότι είναι γνωστός, να συστηθεί στον κόσμο. Ναι, γνωστός είναι. Από τις ποινικές διώξεις που υπάρχουν. Άντε πάλι. Σίγουρα είναι. Χρήσαν Θεό, όποιος έχει ποινική δίωξη δεν είναι ένοχος. Τα έχουμε πει αυτά. Ωραία, και καταδίκη έχει. Εντάξει, έκανε ένα λάθος, το πλήρωσε στην κοινωνία και τελείωσε. Ναι, άσχετο. Και ένα λάθος. Άσχετο, ο άνθρωπος έρχεται ως μεσάζοντα, δεν έρχεται. Κονσόρτσιουμ.
Δεν είναι. Από Γερμανούς ομογενείς. Ακούγοντας το βράδυ. Γερμανούς ομογενείς. Μακάρι να φέρει λεφτά, μακάρι να φέρει λεφτά να πληρώσετε και τον ΙΜΠΕ. Μακάρι να φέρει λεφτά να πληρώσετε και τον ΙΜΠΕ. Και τους άλλους που έρχονται. Και τους άλλους που έρχονται. Χρήσατε. Δεν θα πληρώσουμε κανέναν από όλους αυτούς γιατί θα δικαιωθούμε. Άλλωστε πληρώσατε ακριβά με τον υποβασμό, Χρήσατε. Τι ωραία περνάμε, ρε. Τι ωραία περνάμε, ρε. Όπως θα έπρεπε να το πληρώσετε κι εσείς. Εμείς το πληρώσαμε. Λόγω του ότι είστε αγκαλιά με τις κυβερνήσεις, δεν το πληρώσατε. Τι να κάνουμε τώρα. Και με την αστυνομία. Άλλος Χρήσατε τώρα είναι. Καλύτερος ο φίλος ο πρωθυπουργός. Τι να κάνουμε. Άλλος τώρα είναι στα γλωσσόφυλλα με Γεραπετρίδη και Μητσοτάκη. Άλλος είναι τόσο δεν είσαι αγλωσσόφυλλα. Μα πρόσεξε λίγο. Είναι εκπληκτικό. Διαβάζω από κάτι απίθανους, γιατί είναι απίθανοι. Μη χαρακτηρίζεις. Μη χαρακτηρίζεις. Είναι απίθανοι. Μη χαρακτηρίζεις. Είμαι υπεύθυνος των πράξεων και των λόγων. Όχι, όχι. Από κάτι απίθανους, ότι κάνει ρουσφέτη η κυβέρνηση στον Άρη για τη δίκαιη τιμωρία που επέβαλε η FIFA και γράφει για ρουσφέτη στον Άρη η απίθανη, ενώ η νομοθετική ρύθμιση έχει βγει υπέρ του ΠΑΟΚ. Η κυβέρνηση ακόμα του Άρη το σκέφτεται, το κάνει. Το ΠΑΟΚ έσωσε. Με από τον υποβιβασμό. Έπρεπε να πέσουνε. Έπρεπε να πέσουνε. Μα με βάση τις δύο αποφάσεις δεν έπρεπε. Έπρεπε να πέσουνε. Στέριο, να πέσετε. Μα δεν έπρεπε. Και στον μπάσκετ. Δεν, συγγνώμη, υπάρχουν δύο αποφάσεις. Φίλοι. Αλλά στον μπάσκετ πέφτετε κι εσείς, οπότε. Στον μπάσκετ, Κώστα, εμείς δεν πέφτουμε. Μια χαρά θα πέφτατε. Εσύ θα έπεφτες. Εγώ μπορεί. Αλλά πιο πιθανότητα να πέφτε εσείς. Πιο πιθανότητα να πέφτε εσείς. Εγώ... Και ο Πάοκ θα τον έρθει τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική. Και να έπεφτα όπως το λες. Και να έπεφτα όπως λες. Θα έπεφτα αγωνιστικά. Δεν θα έσωσε η κυβέρνηση. Θα έπεφτα. Στο ποδόσφαιρο όμως τους έσωσε η κυβέρνηση. Βγήκε νομοθετική ρύθμιση. Εσύ δεν βγήκε. Κοίταξε. Τώρα στο ΚΑΣ θα παλεύανε για το αν θα μείνουν στην κατηγορία. Όχι αν θα είναι το μειονεκτά. Στέριο. Αυτό δεν είναι. Δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται πολυδιοκτησία. Δωροδοκιμένους. Χρήσανθε, δεν υφίσταται πολυδιοκτησία. Δωροδοκιμένους, κουμπάρους. Κώστα, με βάση τις δύο αποφάσεις. Πρόσεξε λίγο. Δεν τελειώσουν ποτέ. Που έχετε, που είναι, δεν λίγο, αποφάσεις που σου είπα. Τελειώσει στην Ελλάδα. Είναι. Δεν εξετάστηκα η υπόθεση στο βάθος. Στην ουσία. Σε ουσία δεν εξετάστηκε. Απλά πήρα... Ενώ του είπε εξετάστηκε. Του είπε, ο είπε πήγε στη FIFA και, και η ίδια ομάδα, σε ένα κανονιστικό πλαίσιο δηλαδή. Ενώ στο δικαστήριο με αεροπαγίτες και τακτικούς δικαστές δεν εξετάστηκε. Οι αεροπαγίτες έκαναν ερμηνεία του νόμου απλά, δεν εξέτασαν την υπόθεση. Του Παραγουανού πιον αλλά εξετάστηκε. Έκαναν ερμηνεία του νόμου που λένε που ότι είναι. Δύο αποφάσεις, που λέει η επιτροπή χρώματα, είναι ό,τι πει η επιτροπή. Ίδιο σήμα, ίδια ομάδα, άρα πληρώνεις. Πάρμα, ίδια χρώματα, ίδιο σήμα, ίδια ομάδα, δεν πληρώνεις. Γιατί πληρώνω εγώ. Ναι, αλλά όπως σας έγραψε ένας αναγνώστης από κάτω και σας έβαλε τα γυαλιά, η Πάρμα δεν πήγε στα Ιταλικά δικαστήρια, γι' αυτό και δικαιώθηκε και σώθηκε. Άρα πρέπει να το κάνετε κι εσείς. Είναι ήδη η περίπτωση. Κώστα. Ολόιδες. Κώστα. Κομπόστα. Κώστα. Λέγε ρε Χρυσανθέ. Μπερδεύεστε. Πάλι. Μπερδεύεστε από την παραπληροφόρηση και την μπουρδολογία. Να το πάλι. Ευτυχώς που έχουμε σένα και μας έφτανε την αλήθεια, Χρυσανθέ. Πες και διάβασε το. Διάβασε την απάντηση από κάτω στο φύλλο. Τη διάβασα. Όχι η Πάρμα δεν πήγε. Οι παίκτες. Ναι, οι παίκτες, σωστά. Οι παίκτες δεν κάνανε προσφυγή. Γιατί πήγανε... Και έτσι τη γλίτωσε η Πάρμα. Αλλιώς θα την πλήρωνε και η Πάρμα. Μπράβο. Γιατί κάνανε στην Ελλάδα ο Συστόν, ο Ούμπιντες, ο. Είπε και όλοι οι υπόλοιποι, Κώστα. Δεν ξέρω. Παγίδα πέσατε. Πέσατε, δεν τι κάνα. Πέσαμε. Εμείς καταγράφουμε, τι πέσαμε. Εσείς που προσπαθείτε εμείς... να αποδείξετε και να κάνετε το άστρο μαύρο. Εμείς διαβάζουμε το δεδομένο ότι τιμωρήθηκε ο Άρης. Ό,τι έγινε με την Πάρμα, ακριβώς το ίδιο γίνει με τον Άρη. Άρα λες ότι θα γίνει και με τον Άρη. Στο ένα ο δικαστής ο Παραγουανός είπε ότι είναι συνέχεια της ομάδας, της προηγούμενης. Αλλά επειδή υπάρχει το ιταλικό δίκαιο. Σωστά, πάντε πρώτα που εκεί. Έχει καθορίσει, όχι, που έχει καθορίσει ότι δεν πρέπει να πληρώνει η Πάρμα κτλ. Και δεν πήγατε στα ιταλικά δικαστήρια εσείς και εδώ γιατί και το ο είπε. Παλαθηναϊκός. Εδώ... Ενώ στον Άρη λέει. Ενώ στον Άρη λέει ακριβώς το ίδιο και πρόσεξε. Πρόσεξε. Ενώ στον Άρη λέει ακριβώς το ίδιο. Και λέει δεν με ενδιαφέρει το ελληνικό δίκαιο. Άρα θα δικαιωθεί ο Άρης στην έφεση. Στο ΚΑΣ.
Κανονικά έτσι πρέπει. Τι γελάς εσύ, ρε. Θα δικαιωθεί, είναι δεδικασμένο, έχει δίκιο. Γελάει αυτό, γελάει αυτός επειδή ξέρει. Δεν σας κόψαμε το πρωτάθλημα. Γελάει αυτός, γελάει αυτός που είχε πει ότι αν καταδικαστώ από, την, από το πρωτοβάθμιο της Λίγκας και την Εφέσεων, εγώ, και εγώ θα λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πέσει. Δεν έχω δικαστεί, Κρυζαντέ. Το έχω πει. Δεν έχω δικαστεί. Το έχει πει. Το έχει πει. Το έχει πει. Το έχει πει. Με την απόφαση. Το έχει πει. Το έχει πει. Το θυμάμαι σαν τώρα, όταν πρωτοέσκασε το θέμα, επιλέξει. Δεν είναι τίποτα. Είναι η παλιά ΠΑΕ. Το είπαμε 12 φορές. Μην ανησυχείτε. Είναι η παλιά ΠΑΕ. Θα δει τα λε. Το είπαμε 100 φορές. Είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι η έκτη φορά που έρχεται του ΙΜΠΕ. Η έκτη φορά φυσικά και το είπα. Φυσικά και το είπα. Εσύ τι θα έλεγες. Λοιπόν. Αν έξι φορές ερχόταν λοιπόν, η παλιά ΠΑΕ. Διάλειμμα, διάλειμμα. Αλλά το άλλο είναι το ζήτημα. Θα το πούμε μετά. Δεν το υπάρχει απόφαση. Όχι. Όχι. Να πέσει. Διάλειμμα. Να πέσει. Καλύτερο σα φίλο ο πρωθυπουργό. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, καλά. Γυαλιά. Πάμε στον επόμενο. Κλείστο να θα δώσουμε και γυαλιά. Γυαλιά δώσατε δώρο, γυαλιά. Ναι, δώσαμε. Δώσαμε και δίνουμε και πάλι. Τι δώσατε, πού πήγατε. Στέργιο, δώσε γυαλιά. Δώσε γυαλιά. Πού στέλνω μήνυμα. Στο 54222. Και τι κερδίζω, 65 γυαλί ηλίου. 65 γυαλί ηλίου και δώρο επιταγή 50 ευρώ, είτε κερδίσει είτε όχι στην κλήρωση. Λοιπόν, εγώ πρέπει να τα λέω. Όχι, φίλε, άσε να τα πω εγώ. Όλα εγώ τα λέω. Άσε να τα πω εγώ. Λοιπόν, άσε να τα πει κανένα άλλο. Ναι. Λίγο έτσι το volume να κατεβάσει. Καλά είμαι ήρεμο μέχρι στιγμή. Όχι, όχι, σε καλό δρόμο. Μην έχω πονοκέφαλο. Μα είπατε για τον ΙΠΕ. Κάτσε να απαντήσω λίγο. Για τον ΙΠΕ μα είπατε. Θα έρθουν και άλλοι. Θα έρθουν και άλλοι. Έρχονται και άλλοι, Χρυσάνθε. Λοιπόν, τα νέα τα καλά διαδίδονται για του παίχτε. Έμαθε ο ΙΠΕ, πήρε 200. 200, ρε φίλε. Θα πάω κι εγώ. Λοιπόν, διαφημίσει και επιστρέφουμε σε λίγο. Και άλλοι. Του ξέρω ποιοι είναι, ρε φίλε. Να σου πω ποιοι είναι. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Κόψτονα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχετε ακόμα μια μισή ώρα παρακάτι λεπτά. Μία ώρα και ένα τέταρτο για την ακρίβεια. Να διορθώσουμε το ρολόι, Χρήστο. Μπερδευόμαστε. Λοιπόν, για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, FM κενό, ονοματεπώνυμο, το μήνυμά σας. Αν θέλετε το μήνυμα, αν θέλετε μόνο ονοματεπώνυμο να μπει στην κλήρωση, το στέλνετε στο 54222 με χρέωση 0,62 μόλις λεπτά του ευρώ. Είναι μέσα και ο ΦΠΑ, τρία καταστήματα Opticon Express, Παύλο Μελάντικα στο κέντρο, τηλέφωνο 2310-23-64-66, 28 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια 2310-53-40-31 και Πολυτεχνείο 23 στη Νέα Ευκαρπία 2310-68-58-87. Εκτός από τον μεγάλο νικητή το σημερινό, όλοι όσοι στείλετε μηνύματα κερδίζετε μια δωροπιταγή 50 ευρώ, να πάτε σε ένα από τα τρία καταστήματα της Opticon Express. Να διαλέξετε αν θέλετε ένα ζευγάρι γυαλιά 50 ευρώ να μην πληρώσετε τίποτα. Να διαλέξετε ένα ζευγάρι που κάνει 70-80 και να δώσετε απλά τη διαφορά 20 ευρώ και 30 ευρώ αντίστοιχα παραδείγματι. Λοιπόν, και μαζί μας την πρώτη ώρα το Ότο Καλογεράς, πριν από κάθε ταξίδι, πριν από κάθε μεγάλη μετακίνηση και για να ταξιδεύετε με ασφάλεια και εσείς και η οικογένειά σας και φίλοι σας, πηγαίνετε στο Ότο Καλογεράς και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης όσο το δικό σας είναι. Στα χέρια των ανθρώπων του Ότο Καλογεράς. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρία, Εσπερίδων 19 παλιά Σημαντική Ουρεοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μεδονίου στη Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Και φυσικά μαζί μας τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Εδώ και για περισσότερα από 60 χρόνια είναι πρωταγωνιστή στην αγορά επίπλων, γενικότερα στο έπιπλο και ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι. Μπείτε στο marmarides.gr να δείτε τις πολύ μεγάλες προσφορές που υπάρχουν κάθε εβδομάδα και για να ενημερωθείτε για το νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδι χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Νομίζω ότι όσοι έχετε εμπιστευτεί το Μαρμαρίδι όλα αυτά τα χρόνια, μόνο ευχαριστημένοι έχετε μείνει και γι' αυτό άλλωστε είναι το νούμερο 1 στη Βόρεια Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Ένα κατάστημα στην Τζιμισκή, μεταξύ άλλων. Το μεγάλο κατάστημα, η έκθεση βγαίνοντας από Θεσσαλονίκη, πηγαίνοντας προς Καβάλα. Καταστήματα και στην Αθήνα. Και ξαναλέω, marmaridis.gr. Λοιπόν, να κάνω λίγο να πω δύο λεπτάκια, γιατί έχουμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες από χθες και προχθές. Ο Μπότης, ο 16χρονος θεματοφύλακας που οδεύει προς Ίντερ, έχει τελικά συμβόλαιο. Εντάξει, το οποίο το υπέγραψε πέρσι τέτοιο καιρό, στα 15 του. Είδε ο ΠΑΟΚ ότι τραβάει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων. Δοκιμάστηκε μάλιστα και σε κάμπ της Μίλαν. Η Ίντερ τον είχε τσεκάρει από νωρίς σε μάτς της Εθνικής και στα τουρνουά του ΠΑΟΚ και διαφέρθηκε και η Γιουβέντους όπως προκύπτει, αλλά τελικά η Ίντερ είναι αυτή
που κατά 99% θα τον κάνει δικό της. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο με τον ποδοσφαιριστή θα καρποθεί ένα σημαντικό ποσό για την ηλικία του ποδοσφαιριστή. Μην ξεχνάμε άλλωστε είναι 16 χρονών μόλις. Τώρα αν θα είναι 600, 700, 800, 800.000 ευρώ κάπου εκεί θα κοιμαθεί το ποσό. Συγγνώμη, 16 χρονών και έχει συμβόλαιο. Γνώμη σε διακόπτω. 16 χρονών και έχει συμβόλαιο. Ναι. Τι συμβόλαιο? Επαγγελματικό. Απαγορεύεται. Τριετές. Απαγορεύεται. Να πέσει ο ΠΑΟΚ. Να πέσει ο ΠΑΟΚ. Χρυσανθέ. Δεν απαγορεύεται, Κώστα, κάνεις λάθος. 16 ετών ανήλικος. Επαγγελματικό συμβόλαιο. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει, ρε. Τριετές συμβόλαιο έχει, το έχω ψάξει. Απλά το ΠΑΟΚ τον ξεπουλάει. Δεν τον ξεπουλάει, Χρυσανθέ. Πόσο δίνεις, 16 ευρώ, πόσο τον πουλάει, δηλαδή. 2 εκατομμύρια, 3, 4, 5, πόσο. 16 ευρώ, παιδί. Δεν είναι, Χρυσανθέ, δεν είναι ο νέος Μπουφόν. Το next big thing της εθνικής. Ούτε ο νέος Μπουφόν είναι, ούτε ο νέος Μέση είναι. Μέστη. Εντάξει. 16 χρονών τέτοιο πουλάει ο Άρης που δεν έχει λεφτά. Ο ΠΑΟΚ τι πουλάει ο Άρης? Τι πουλάει ο Άρης? 16 χρονών. Ναι, πόσο πουλάει ο Άρης 16 χρονών? 600.000 ευρώ. Δεν έχω κανένα. Πουλήστε δύο μάνι για να ξηρώσετε τους παλιούς παίκτες. Μπας και πληρώσετε. Όχι, Στέργιο, δεν θα πληρώσω τους παλιούς παίκτες. Δεν γίνεται να πληρώσω εγώ τους παλιούς παίκτες ενώ εσένα σου χάρισαν 40 εκατομμύρια έτσι, για να έτσι, πληρώνεις έτσι. Τους δικούς σου τους πάμε παίκτες. Πάμε πάλι από την αρχή τώρα. Να μου χαρίσει και εμένα 40 εκατομμύρια για να τα δώσω σε αυτούς. Δεν θα τα πάρουν, δεν τα δικαιούνται. Να πάνε να τα πάρουν από τα φυσικά πρόσωπα. Εσείς τα γράφετε, Χρήσατε. Ζούμε, ρε φίλε. Υπάρχουν του Άρη τα γράφετε ότι στο χειρότερο σενάριο θα πληρώσει ο Άρης που ο Σφαιριζές Αδίκως, αν αναγκαστεί, υπάρχουν φυσικά πρόσωπα. Τεσάρα, υπάρχει η παλιά ΠΑΕ. Υπάρχουν φυσικά. Να πληρώσει τον Ήμπε, φίλε, ο Ηλιάδης που τον έφερε. Να τον πληρώσει αυτός τον έφερε και υπέγραψε, φίλε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο Καρυπίδης τον έφερε. Να τον πληρώσει. Ο Ηλιάδης. Ο Ηλιάδης, ναι. Αυτός τον έφερε. Δεν τον έφερε και του έκανε 200 χιλιάρικα για 8 μάτς. Να τον πληρώσει λοιπόν, να πάει να αναλάβει τις ευθύνες του. Υπογραφή δεν έβαλε. Εκαθαρίστηκε και η ΠΑΕ. Δεν έχει εκαθαριστεί. Γι' αυτό ακριβώς μπορεί να τα πάρει. Α, και από τον Ηλιάδη από και από όλους. Προσωπικά. Να πάει να φέρει το ρίσιο. Δεν μπορεί. Πάρει περιουσία, δεν κατάλαβα. Μόνο στον Άρη να ισχύουν οι νόμοι. Νόμοι του ελληνικού κράτους είναι και έτσι. Νόμοι του ελληνικού κράτους. Δηλαδή όποτε θέλουμε νόμοι του ελληνικού κράτους. Πήγε εκεί το τσάι του και έδωσε 10 εκατομμύρια. Νόμος του ελληνικού κράτους δεν ήταν αυτό. Που σε βοήθησε να μην πληρώσεις προσαύξεις και πρόστιμα. Και δηλαδή εκεί και μαζί είναι ο νόμος... Και μαζί με τον ΠΑΟ και άλλες επιχειρήσεις. Μπράβο, και τις επιχειρήσεις. Και ωραία, νόμος του ελληνικού κράτους. Ωραία, και μαζί με τον Άρη, στον νόμο λοιπόν του ελληνικού κράτους αυτό, και άλλες 50 ομάδες. Οι 49 δεν τις πειράζει κανένας και τον Άρη το σκίζουν, δεν κατάλαβα. Ας γίνει με την ΑΕΚ, με την Λάρισα, με τον Όφη, να πω γίνεται με όλους. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Όχι μόνο με τον Άρη, ρε φίλε, και να γελάτε. Και παρεπιπτόντως θα πω κάτι εδώ για κάποιους καλούς φίλους και συναδέλφους. Ναι, πες. Ό,τι και να πει ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, δεν αναφέρομαι στο Στέλνιο σε καμία τον περίπτωση. Ναι. Και δεν το έχει κάνει και κανένας άλλος και στο σταθμό, στο δικό μας. Αν το έχει κάνει θα το έλεγα. Σωστό. Βλέπω κάποιους συναδέλφους που ό,τι και να λέει ο ΠΑΟΚ, το υπερασπίζονται και πολύ καλά κάνουν. Και το υπερασπίζονται και πολύ καλά κάνουν, παίζοντάς το ουδέτερη, γι' αυτό λέω δεν αναφέρομαι στο Στέλνιο. Το πολύ καλά κάνουν είναι σχετικό τώρα το πολύ καλά κάνουν. Αλλά δεν είναι αλήθεια τι πολύ καλά κάνουν. Περίμενε. Και πολύ καλά κάνουν γιατί το βάζουν στα πλαίσια της Θεσσαλονίκης. Αχ καλέ. Της Μακεδονίας. Αχ καλέ. Και άμα πω εγώ ας πούμε κάτι, είσαι τσιράκι του Μαρινάκη. Είσαι γάβρος. Είσαι το εδάλο. Πρόσεξε λοιπόν την ουσία του πράγματος. Στην περίπτωση λοιπόν του ΠΑΟΚ υπερασπίζονται την ομάδα της πόλης και στην περίπτωση του Άρη να πληρώσει. Η δίκαιη απόφαση της FIFA. Να πέσει ο Ηρακλής. Τελικά τι είστε. Δεν είχε business plan. Έτσι είναι η αντικειμενική και αυτό είναι η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι μόνο ΠΑΟΚ. Μια ομάδα, μια πόλη. Όχι, δεν είναι. Και το παίζετε ουδέτερη. Δεν είναι, όχι. Και το παίζετε δημοσιογράφοι. Μερικοί μένος προσπαθούν. Αυτές τις μέρες βγάζουν μένος κατά του Άρη και χαίρομαι πραγματικά γιατί πέφτουν οι μάσκες. Και κάποιοι αριανοί χρήσανθε. Και κάποιοι αριανοί χρήσανθε. Πάντα υπάρχει η εσωστρέφεια, πάντα υπάρχει. Δεν εσωστρέφεια. Γενιτσαρισμό εγώ θα το ονόμαζα, χρήσανθε. Εσύ πες το εσωστρέφεια. Υπάρχουν πάντα. Και αυτά υπάρχουν πάντα. Και πάντα θα υπάρχουν, Κώστα, παντού. Παντού και πάντα θα υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά εγώ λέω για τους κυρίους οι οποίοι βγάζουν μένος κατά του Άρη αυτή την περίοδο.
θα λογαριαστούμε και μας. Όπως είπε ο Πολάκης. Ο Πολάκης. Ο φίλος μου, ο Πολάκης. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτά για τον, αυτά για τον Νίκο Μπότη, ξαναλέω, είναι σχεδόν τελειωμένη η μεταγραφή. Τι, τον πουλάει. Φυσικά τον πουλάει, ναι, φίλε. Δεν μπορεί να κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Και καλά κάνει να κόψει το μέλλον ενός παιδιού. Αν κρίνει ο Μπότης ότι και ο μάνατζερ του και οι γονείς του ότι μπορεί να πάει στην Ίντερ και να εδραιωθεί στους Νερατζούρι σε ένα-δύο χρόνια, τρία, να μπερθεί στην πρώτη ομάδα, καλά κάνει το παιδί. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει τα χρήματα που θέλει. Πόσο θα πάρει? Το είπα πριν. 600, 700, 800 χιλιάδες. Εκεί, κάπου εκεί κειμένεται το ποσό. Χιλιαρικάκια. Χιλιάρικα, ναι. Για 16 χρόνο παιδί. Θα πάρει και ένα ποσοστό μεταπόλησης 20%, 25, 15, κάπου εκεί θα κοιμαθεί και αυτό. Αν τον πουλήσει η Ίντερ σε 2-3 χρόνια και ενδεχομένως να υπάρξει συμφωνία και τα γνωστά μπόνους που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αν ανέβει στην πρώτη ομάδα της Ίντερ σε 2 χρόνια, θα πάρει ο ΠΑΟΚ 100-200.000 ευρώ και κάπως έτσι θα κλείσει το deal, εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, εάν ακόμα και συμβόλαιο να έχεις, γιατί δεν μπορείς να βάλεις μια ρήτρα σε ένα ποδοσφαιριστή 16 χρονών που τον δίνεις, ξέρω εγώ, 50-60 χιλιάδες το χρόνο, 40, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, να το βάλεις ρήτρα 10 εκατομμύρια ευρώ, ούτε καν 2 μπορείς να τον βάλεις. Όταν το παιδί, γιατί η εποχή είναι πολύ δύσκολη και οι μάνατζερ θέλουν να παίρνουν την προμήθειά τους, όταν στο μυαλό ενός παιδιού μπει ότι με θέλει η Ίντερ, πρέπει να πάω στην Ίντερ για να γίνω ο νέος Μπουφόν, δεν μπορεί η ομάδα να τον κρατήσει. Καλά, στην Ίντερ εννοείται. Καλά, τώρα να σου πω κάτι όμως, μισό, μην το δικαιολογήσω. Ιντεράρα. Ιντεράρα. Τρία χρόνια συμβόλαιο έχει. Άμα θέλει, τον κρατάει. Άμα θέλει, τον κρατάει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εσύ λέει τώρα. Θα το χάσει, Χρήσανθε. Δηλαδή, θα το χάσει χωρίς ευρώ. Θα το χάσει χωρίς ευρώ σε δύο χρόνια. Σε δύο χρόνια. Θα το χάσει χωρίς ευρώ. Περίμενε λίγο. Ναι, θα το χάσει χωρίς ευρώ σε δύο χρόνια, όπως λες. Αλλά ο Άρης να μην πουλήσει το. Όχι, πάλι. Τι με νοιάζει ο Άρης με τον Άρη, ρε. Είπες πριν ότι όλα τα βλέπω θετικά. Και είναι όντως, αλήθεια είναι αυτή, ότι εγώ έχω μια αισιόδοξη στάση ζωής και μονίμως τα περισσότερα πράγματα τα βλέπω θετικά, ακόμα και όταν οι άλλοι τα βλέπουν αρνητικά. Υπάρχει ένα πράγμα που να έχει κάνει λάθος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πουλάει τον 16χρονο, καλά κάνει και τον πουλάει, θα κάνει ένα... Αν δεν τον πουλούσε, θα λέγατε. Δεν γίνεται να δώσεις ένα παιδί 16 χρονών που έχει προοπτικές, αύριο μεθαύριο θα πάρει 5 εκατομμύρια, θα πάρει 6 εκατομμύρια. Δεν γίνεται μονίμως, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ, να είναι η σωστή κατεύθυνση. Δεν γίνεται. Τρία χρόνια συμβόλαιο από τον πουλής του χρόνου. Ναι. Να ανέβει και η αξία του. Να πάρει και κάποια παιχνίδια στην πρώτη ομάδα. Βάλτε και παίξτε τον. Δηλαδή, εντάξει, στο Γιαννούλη παραδείγματος χάρη, που έχει αποτύχει ο ΠΑΟΚ να τον πουλήσει, έχει παλέψει απίστευτα να τον πουλήσει, τον έχει βγάλει στο Σεριάν εδώ και ένα χρόνο και δεν μπορεί να τον πουλήσει. Λέμε τα άλλα πράγματα, ότι είναι καλύτερο, παίρνει συμμετοχές κτλ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εγώ ένα παιδί 16 χρόνια το πουλάει μια ομάδα με τέτοια οικονομική επιφάνεια του ιδιοκτήτης, δεν το βλέπω σωστό. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σου πω, γι' αυτό σου είπα του Άρη και δεν το κατάλαβες τι είπα. Σου είπα ότι ο Άρης που δεν έχει τέτοιο ιδιοκτήτη, που δεν έχει ανάγκη 500-600 χιλιάρικα, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης που τα έχει ανάγκη θα τον πουλήσει. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει ανάγκη για 500-600 χιλιάρικα, ίσως να πρέπει να επενδύσει πάνω σε αυτό το παιδί. Που είναι 90 και έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, τόσο καλά στοιχεία ώστε να τον δει η Ίντερ. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Μάλιστα, λοιπόν, προχωράμε. Ο έτερος τυποτουφύλακας του ΠΑΟΚ Χρήσανθη στην ΚΑΠΑ 17, ο Μοναστηρίλης, είναι επίσης 1,91, είναι και αυτός 16 χρονών και αυτός θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Οι δύο τυποτουφύλακες της ΚΑΠΑ 19 είναι επίσης διεθνείς. Έχει πολλά παιδιά ο ΠΑΟΚ Χρήσανθη για να μπει σε μια διαδικασία να ικανοποιεί όλα τα παιδιά. Εντάξει. Έλεγα και χθες ένα παράδειγμα στον Νίκο Μοσκοβίτη, στο ΠΑΟΚ 24 το απόγευμα. Όταν ο Δημητρίου, ο οποίος αγωνίζεται εδώ στη Βασιλεία, έκανε προετοιμασία επί Στανόγεβιτς, σαν μέλος της πρώτης ομάδας, και πραγματικά το παιδί στα φιλικά έδειξε στα 18 του ότι μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ καλό στόπερ για τον ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια. Ήρθε λοιπόν Χρήσανθη η Βασιλεία και έδωσε στον Δημητρίου 250.000 ευρώ το χρόνο. 18 χρόνο παιδί. Στον ΠΑΟΚ δεν είχε παίξει ακόμα στην πρώτη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ τι έπρεπε να κάνει που δεν είχε συμβόλαιο. Τελείωνε το συμβόλαιο του Δημητρίου. Να πει, με το Δημητρίου, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι μια περίπτωση η οποία επικοινωνιακά φάφτηκε. Ένας παίκτης λοιπόν που παίζει στην πρωταθλήτρια Ελβετία. Δεν παίζει ακόμα, Χρήσανθε. Το έχω ξαναπεί. Κανένα παιδί δεν είχε χθες στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Πήρε μεταγραφή στην Βασιλεία. Και ο ΠΑΟΚ κοιμήθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Του τον πήρε μέσα από τα χέρια τζάμπα. Δεν δόθηκε όμως η έκταση. Αν αυτός ο παίκτης, αυτό είναι που λέω πολλές φορές, αν αυτός ο παίκτης έβγαινε από τον Άρη και πήγαινε τζάμπα εκεί πέρα, θα ήταν πρώτο θέμα.
έχασε τον Δημητρίου. Τραγική χειρισμή της διοίκησης Καρυπίδη. Του πήρε η Βασιλεία τον παίκτη μέσα από τα χέρια. Αυτά θα ήταν οι τίτλοι και τα πρωτοσέλιδα. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Τώρα εσύ αν θες να το αντικρούς για τον Δημητρίου μου το λες πάρα πολύ σωστά. Πήγε στην ομάδα που πήγε Champions League και τα λοιπά. Χρήσατε, για να τελειώνουμε γιατί όλα τα λέμε πάω κάρες. Λοιπόν, εγώ μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ έχει 50, 60, 70 επαγγελματικά συμβόλαια K19, K17, K15. Εντάξει, ναι. Όποιο παιδί θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ και να παλέψει για την παρουσία στην πρώτη ομάδα, μένει και αμείβεται και πάρα πολύ καλά. Εντάξει, το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι ο επιθετικός ο Κούτσικας στα 17 του. Που το καλοκαίρι μπορεί να είναι και στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Και μεγάλο συμβόλαιο έχει κτλ. Το 95% των παιχτών, το έχω ξαναπεί ανοιχτά, δεν φοβάμαι το πω. Των παιχτών του ΠΑΟΚ 15, 16, 17 χρόνια, 18, 19 θέλει να πάει στο εξωτερικό. Όταν λοιπόν θέλει να πάει στο εξωτερικό, επειδή βλέπουν και τα παιδιά ότι δεν υπάρχει και πολύ πεδίο δράσης στην πρώτη ομάδα τώρα που μιλάμε, φέρνουν λοιπόν μια πρόταση και αν ο ΠΑΟΚ την κρίνει την πρόταση ικανοποιητική. Λέει στο παιδί ευχαριστώ, το έχετε καλή τύχη. Καλά, εννοείται, πρόσελεγε, για να μην παρεξηγηθώ, εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ θα το κρίνει. Ούτε εγώ ούτε εσύ ούτε κανένας δεν μπορούμε να το κρίνει. Συζήτηση κάνουμε, κουβέντα κάνουμε γιατί αφορά το ποδόσφαιρο. Εννοείται, εγώ είμαι υπέρ του να κρίνουν μόνο οι ομάδες και όχι ο Facebook. Ο Χρύσανθος, ο Στέργιος και οποιοδήποτε άλλος φυσικά. Και θα κρίνει η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία τα συμφέροντά της. Αλλά έτσι όπως να περιγράφεις όλα, ο ΠΑΟΚ λοιπόν δαπανά 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ και δεν έχει ουσία. Και δεν έχει ουσία. Δηλαδή το ότι επειδή υπάρχει ο Σαββίδης και πληρώνει τα πάντα, δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνουν κάτω το χαλάκι όλες αυτές τις λάθος επιλογές ή δεν θα τις σχολιάζουμε. Το ότι δηλαδή στο end of the day τα πληρώνει ο άνθρωπος. Έτσι. Η κακή λειτουργία, είτε έχεις λεφτά, είτε δεν έχεις λεφτά, είναι κακή λειτουργία. Το αν υπάρχει κάποιος που το καλύπτει, που καλύπτει τη ζημιά κάθε φορά, καταρχήν το κάνει για πάντα. Έτσι. Δεν χαζός, να το κάνει για πάντα. Και κατά δεύτερο δεν είναι ότι είναι κακή η λειτουργία. Καταλαβαίνετε ποια είναι κακή, έτσι. Τι εννοώ, όταν δεν έχεις αποτέλεσμα. Όταν και εσύ μου ο ίδιος μου λες ότι το 95% δεν είναι αρχίσει. Ότι δεν έχεις βγάλει ούτε έναν παίκτη. Και έχεις δώσει ούτε εκατομμύρια, όπως έχεις δώσει σε 10 χρόνια. Είναι μια κακή λειτουργία. Θα ταλαιπωρήσεις ένα σημείο λίγο ότι μας ταλαιπωρείς. Δεν ξέρω, ή βγάλω το hands free. Πάλι κουνιέσαι. Όχι, δεν κουνιέμαι καθόλου. Απλά εντάξει, επειδή έχει και φυσάικα, έχει κακοκαιρία κτλ. Κουνιέται το σήμα. Δεν κουνιέται το σήμα, βρε. Τι φυσάει, τι μας λέει, πού είσαι εσύ, οστεοπλοϊκό? Όχι, στο βαθυλακό. Όπως λέει και ένας φίλος μου, σε ιστιοσελίδα. Σε ιστιοσελίδα, ναι. Έχει, να το κλείσουμε. Έχει μαυρίσει ο τόπος. Έχει μαυρίσει ο τόπος εδώ, παιδιά. Τώρα θα φάσει ένα χαλάζι. Για να το κλείσουμε. Το κάθε παιδί που παίζει σε μια ακαδημία του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Άρη, δεν ξέρω, σε μια οργανωμένη ακαδημία, του Ατρομήτου που είναι και αυτή από τις καλές. Έχει ένα στόχο. Εντάξει, αν θέλει να παίξει στο εξωτερικό, αν θέλει να παίξει στην ομάδα στην οποία ανήκει, για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσω. Ποτέ δεν θα πει ο ΠΑΟΚ σε μια διαδικασία να τους έχει όλους ευχαριστημένους. Και λέγαμε και προχθές το παράδειγμα του Σαπουντζή Τζούνιορ. Ζήτησε περισσότερα χρήματα, ζήτησε εγγυήσει ότι θα παίζει. Ο ΠΑΟΚ έκρινε ότι δεν μπορεί να κάνει το χατήρι του Σαπουντζή Τζούνιορ. Πήγε στον Ολυμπιακό το παιδί. Μακάρι να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα. Εντάξει, εγώ το λέω ειλικρινά και δεν εύχομαι σε κανένα παιδί που φεύγει να μην πιάσει εκεί που πάει για να βγει κερδισμένος ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα βγει κερδισμένος μόνο αν τα παιδιά από τις ακαδημίες τους αρχίζουν και παίζουν μπάλα σε Ίντερ, σε Μπαρσελόνα, σε Ρεάλ, σε Μπολόνια, δεν ξέρω πού άλλο. Και ξαναλέω, δεν έχει ο ΠΑΟΚ δύο παίκτες στο επίπεδου για την ηλικία τους, για να μην παρεξηγηθώ, και θα τους κάνει όλα τα χατήρια. Έχει τουλάχιστον τώρα που μιλάμε 20 παιδιά από 18 μέχρι 19 που είναι όλοι διεθνείς. Αν μπει σε διαδικασία ο ΠΑΟΚ να τους έχει όλους σούπερ ικανοποιημένους, πώς θα δεις αγόρι μου, διαιτές, ναι, με αυξημένες, πάρτο. Έλα εδώ εσύ, ναι, πάρτο. Δεν γίνεται έτσι, Χρήσανθε. Η κάθε ομάδα έχει ένα πλαφόν. Είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι ο Άρης, είτε είναι η Τότεναμ, η Λίβερπουλ. Στέργιο, εγώ με τις ομάδες είμαι σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις. Και όπως το λες, και επειδή σκέφτεται ο κάθε ποδοσφαιριστής 16 χρόνων και του έχει φουσκώσει τα μυαλά ο μάνατζερ, δεν πάει να πει ότι πρέπει να σέρνονται οι ομάδες πίσω από αυτό. Γενικότερα οι ομάδες δεν πρέπει να σέρνονται πίσω από αυτό. Και μου λες, δεν είναι όλα πάω κάρι. Εντάξει, εγώ φέρνω παραδείγματα από το δικό μου το ρεπορτάζ. Έτσι ο Άρης έκανε συμβόλαιο μου στον Κόκκι 800 χιλιάρικα. Μη τυχόν και φύγει ο Κόκκι. Έτσι υπάρχει η πίεση, υπήρχε η πίεση για κάποια παιδιά νεαρότερα σε ηλικία, τα παιδιά, οι ακαδημίες πήραν το πρωτάθλημα και δεν τους βάζετε να παίξουν και τα λοιπά και φέρνετε καραβιές και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι έτσι, δεν είναι άσπρο μαύρο. Δηλαδή αν φέρνεις καραβιές θα έπρεπε να βάλεις τους μικρούς, αλλά
Μετά την επόμενη χρονιά που παίζανε οι μικροί όμως δεν μπορούσα ούτε νίκη να κάνω. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, εντάξει. Και εγώ θεωρώ ότι ένας ποδοσφαιριστής που είναι να παίξει, θα παίξει. Δεν έχει... Αν έχει το μυαλό στο κεφάλι του, έτσι, γιατί υπάρχουν και παιδιά πάρα πολλά παραδείγματα που ενώ ήταν ταλεντάρες και είχαν τεράστιες προοπτικές, το μυαλό τους ήταν αλλού. Και γι' αυτό δεν κάνανε και καριέρα, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Παγκοσμίως συμβαίνει αυτό. Χρήστε, δηλαδή υπάρχει ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που πολύ νεαρός και όχι τίποτα της γραμμής, που τον έχει ψήσει ο μάνατζερ ότι σε θέλει η Τωρίνο για την πρώτη ομάδα της. Και το παιδί το πιστεύει, καταλαβαίνεις το τι γίνεται, ας πούμε, με τους μάνατζερ και τους γονείς και όλους τους συμμετέχοντες. Πάλι καλά που δεν το είπε στο Τωρίνο ή Γιουβέντους. Δηλαδή, λοιπόν, κοντά στον γνώση, τέλος πάντων, γεράνε όλα τα παιδιά. Εγώ το έχω πει ανοιχτά. Καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, γιατί όχι από φέτος, να αρχίσει να αλλάζει λίγο το κλίμα. Γιατί αν δει ο Χι Μπότης, ο νεαρός, τώρα που μιλάμε, γιατί είναι πρόσωπο των ημερών, ότι ο Ταλιχμανίδης, που είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος, γράφει και 5 συμμετοχές του χρόνου ή του παραχρόνου, θα ξεκινήσουν όλα τα παιδιά αυτά να μην έχουν προτεραιότητα να παίξουν στο εξωτερικό. Πολλά από αυτά θα έχουν προτεραιότητα να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι δύσκολο, ξαναλέω, όταν τα παιδιά αυτά βλέπουν Champions League, βλέπουν ξένα πρωταθλήματα όλη την ημέρα. Όταν ο μάντζερ του πείθει ότι σε θέλει η Βαλένθια, η Σεβίλη, η Ίντερ, η Μίλαν. Σε λίβει. Τσάω, γεια. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έχετε ακόμα μία ώρα για να στέλνετε μηνύματα για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express αξίας 65 ευρώ. Θυμίζω ότι όσοι στέλνετε μήνυμα, κερδίζετε αυτόματα μια δωροπιταγή των 50 ευρώ. FM κενό το μήνυμά σας, ονοματεπώνυμο αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τα γυαλιά, το στέλνετε στο 54222 με μόλις 0,62 λεπτά του ευρώ. Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και σε 2 λεπτάκια επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, στο Λίμπερο 107,4. Πάμε μαζί μέχρι τις 2. Έχετε μέχρι τις 2:05 χρόνο να μπείτε στην κλήρωση για το ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που δίνουμε και σήμερα προσφορά της Opticon Express. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά αξίας 65 ευρώ. Οι υπόλοιποι μια δωροπιταγή των 50 ευρώ. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54222, χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ. Ανά SMS μέσα είναι και ο ΦΠΑ. Λοιπόν, είπαμε για τον νεαρό, παρότι λόγω του Χρήσανθου το τεντώσαμε λίγο το θέμα του τερματοφύλακα. Δεν είχα τόσο έτσι διάθεση να το τεντώσουμε. Okay, για την αναφορά του ΠΑΟΚ στην Επιτροπή της Διαιτολογίας, είπαμε στο ξεκίνημα, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά υποδεικνύει στην Επιτροπή Διαιτολογίας της ΕΠΟ ότι υπάρχουν στοιχεία της δικογραφίας στην οποία εμπλέκεται ο Ολυμπιακός για τα στημένα που δεν έχουν αξιολογηθεί κατάλληλα και τα οποία είναι επιβαρυντικά για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενδεχομένως και για τους υπόλοιπους που εμπλέκονται. Μισό λεπτό να σας πω για το χθεσινό, για την χθεσινή εξέλιξη σε ό,τι αφορά την απόφαση του ΚΑΣ να μην δώσει το υπόμνημα του ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το εξήγησα και χθες, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί και από τον Ολυμπιακό ουσιαστικά λένε ότι είναι υποχρεωμένο το ΚΑΣ να δώσει το υπόμνημα του ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό. Αλήθεια είναι αυτό. Ξεχνάνε κάτι όμως οι του Ολυμπιακού και είναι σημαντική νομίζω η χθεσινή εξέλιξη. Τουλάχιστον δείχνει σε πρώτη φάση ότι το ΚΑΣ δεν είναι ούτε αυγενάκια επιτροπή ούτε οτιδήποτε άλλο για να επηρεάζεται. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κατέθεσε το υπόμνημά του στις 13 Μαΐου. Εντάξει, 80 σελίδων το κατέθεσε και δεν έχει με βάση τους κανονισμούς του ΚΑΣ περιθώριο και δικαίωμα να υποβάλει συμπληρωματικό υπόμνημα. Το κατέθεσε, τελειώσαμε. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να το αλλάξει, ούτε να το πάρει πίσω, ούτε να αλλάξει κάτι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ζήτησε προθεσμία μέχρι τις 29 Μαΐου για να υποβάλει το δικό του υπόμνημα. Το ΚΑΣ του έδωσε αυτό το περιθώριο. Και ο Ολυμπιακός ζήτησε στο μεσοδιάστημα να πάρει στα χέρια του το υπόμνημα του ΠΑΟΚ, θέλοντας να κάνει το εξής. Να δει τι στρατηγική ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, ποιες είναι οι θέσεις του, ποια τα επιχειρήματά του και ποιες οι αποδείξεις που αποδεικνύουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κάτι το παράνομο. Να απαντήσει στο δικό του υπόμνημα στις θέσεις του ΠΑΟΚ και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ να πιαστεί αδιάβαστος. Και έρχεται λοιπόν το ΚΑΣ και λέει στον Ολυμπιακό: δεν θα πάρεις το υπόμνημα του ΠΑΟΚ, θα καταθέσεις το δικό σου μέχρι τις 29 Μαΐου.
και μόλις το καταθέσεις, θα πάρεις Ολυμπιακέ το υπόμνημα του ΠΑΟΚ, θα πάρεις ΠΑΟΚ το υπόμνημα του Ολυμπιακού και θα πάρεις ΕΠΟ τα υπομνήματα των δύο ομάδων. Εντάξει, όντως λοιπόν το ΚΑΣ είναι υποχρεωμένο να δώσει τον φάκελο του ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό, δεν είναι όμως υποχρεωμένο να το κάνει πριν καταθέσει ο Ολυμπιακός το δικό του. Πάλι πήγαν οι του Ολυμπιακού να λειτουργήσουν εκ του πονηρού και να καταθέσουν τελευταία στιγμή το δικό του υπόμνημα και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Το ΚΑΣ όμως λειτουργήσε σωστά, τηρεί τις ισορροπίες και σου λέει θα το πάρετε και οι δύο αφού καταθέσετε και οι δύο τα υπομνήματά σας. Το δεύτερο σκέλος της όλης της ιστορίας δεν το λέει ο Ολυμπιακός, επιμένει στα δικά του. Είπα βέβαια και λίγο πριν αυτό που έλεγε και ο Σταύρος χθες, ότι όντως νομίζω έχει κουραστεί ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό από τα επικοινωνιακά παιχνίδια των δύο ομάδων, ανεξάρτητα στο προκειμένο, σε αυτό που λέω τώρα ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο. Η ουσία είναι ότι το ΚΑΣ ελπίζουμε να δικάσει μέσα στον Ιούλιο και πριν τελειώσουν τα play-off, θα πάρει την απόφαση που πρέπει να πάρει. Και αν είχε νόημα ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εν ώψη της Αυγεννάκης Επιτροπής ή της ΕΠΟ ή της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Σούπερ Λίγκας, δεν νομίζω ότι, Κώστα, οι άνθρωποι του ΚΑΣ να μπαίνουν στα site των ομάδων ή στα δημοσιογραφικά site και να βλέπουν τι γράφουν οι Έλληνες. Ναι, ρε, όλη τη μέρα στο Instagram είναι. Βλέπω. Κατεβαίνω τι ανέβασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και τέτοια. Σχολιάζουν. Το κλείσαμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Αν δεν ο Χρήστος, θα μας έλεγε ο Χρήστος, ναι, αλλά στον Άρη αυτό. Βέβαια. Θα ανοίγαμε πάλι μια κουβέντα ατέρμονη. Λοιπόν, κάναν προπόνηση και τα παιδιά του ΠΑΟΚ πρωινή σήμερα. Το μενού περιλάμβανε και οικογενειακό δίτερμα και ασκήσεις με μπάλα. Και αύριο πάλι το πρωί, 9.30 ώρα, ραντεβού στη Νέα Μεσημβρία. Όλοι είναι καλά. Μόνο ο Κρέσπο παραμένει στην Ισπανία και δει στη Σεβίλη. Τελειώνει την αποθεραπεία του και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι και αυτό στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε αν θα μπει Κώστα σε καραντίνα 15 ημερών ή όχι. Θα μπει νομίζω κάποιες μέρες. Το δεν ξέρω αν χαλαρώσουν τα μέτρα. Αν έχουν χαλαρώσει και το 15, ξέρω εγώ, είναι μια εβδομάδα. Δεν νομίζω μέχρι στιγμής να έχουν χαλαρώσει. Δεν το έχω ψάξει. Θα γυρίσει λοιπόν και ο Κρέσπο και τις επόμενες μέρες φαντάζομαι θα μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες και για το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής των play-off και να δούμε τι θα γίνουν και με τα θέματα τα γύρω-γύρω. Γιατί δεν είναι μόνο ημερομηνίες, είναι και άλλα θέματα για να ξεκινήσουν κανονικά οι αναμετρήσεις. Πόσο κόσμο θα έχει το γήπεδο, ποιο θα είναι το όριο για ball boy, παράγοντες, εκπροσώπους του τύπου, φωτογράφους κτλ. Ναι. Τι θα γίνει με τους ξένους διαιτητές, αν και δεν βλέπω να υπάρχουν ξένοι διαιτητές, Κώστα, να σου πω την αλήθεια. Άρα προμηνύεται ένα πολύ ενδιαφέρον διάστημα, μόνο με Έλληνες διαιτητές. Το VAR θα δουλέψει κανονικά. Δεν βλέπω να γίνεται πολύ κουβέντα για την γραμμή του offside που θα ερχόταν στην Ελλάδα με την έναρξη των play-off. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Ακολουθούν και άλλες τηλεδιασκέψεις μεταξύ των μελών της Super League. Τηλεδιάσκεψη έχει σήμερα ο Εσάκη από κοντά θα πούνε. Χαμός. Μπάσκετ το λέει. Τρεις ώρες πρέπει να μιλάμε για τον μπάσκετ. Από κοντά ή θα τα πούνε. Από κοντά. Τέσσερις ώρα. Φίλε, τι γίνεται. Τέσσερις ώρα, ναι. Τι γίνεται, πώς πάτε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Θα είναι το κλίμα όπως θα είναι στα σχολεία όταν. Πόσα συμβόλα πληρώσατε. Σιγά μην πληρώσω και τέτοια. Ναι. Τι ώρα είναι, 24? Τέσσερις, ναι. Χαμός. Πολύ κρίσιμο λένε ότι είναι το συμβούλιο. Είναι. Όχι. Για μένα όχι. Δεν θα γίνει τίποτα, πιστεύω. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Καταρχήν πολλά και είναι τόσο τα σοβαρά, σενάρια. Είναι τόσο σοβαρά που δεν νομίζω, παιδιά, να πάρθουν έτσι αποφάσεις. Δηλαδή λένε, ας πούμε, να μπουν τόσο αυστηρές διρεκτίβες που δεν θα τις δεχθούν όλες οι ομάδες. 800 χιλιάρικα μπάτζετ, 200 χιλιάδες εγκυτική επιστολή. Και διάφορες άλλες διρεκτίβες. Ακόμα και αγορητικότητα των γηπέδων, κάπου διάβασα. Έτσι. Και δικλείδες ασφαλείας. Καλά, αυτό είναι και ψηλοφωτογραφικό. Για να ανεβεί ο θρύλος. Η μεγαλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Λοιπόν, είναι τόσο σοβαρά όλα αυτά οι δικλείδες ασφαλείας που ζητώνται από κάποιες ομάδες, που δεν νομίζω να συμφωνήσουν όλες. Καταρχήν, για να περάσει οτιδήποτε για υποβασμό, άνοδο κτλ., σύμφωνα με την ρύθμιση Αυγεννάκη. Που δίνει το ελεύθερο στις ομοσπονδίες και στις λίγκες να αποφασίσουν, θέλει 75% των ψήφων. Άρα θέλει 13-17. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ψηφίζει και ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ ξεχωριστά και η ΕΟΚ. Έτσι.
και ο εκπρόσωπος του συνδέσμου στην Α2, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ή του ψάκα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρξει ομοφωνία σε τόσο σημαντικά ζητήματα. Γιατί σου λέει ο άλλος, εγώ βάζω 700 και με 800 δηλαδή δεν θα μπορέσω να παίξω. Ή ο άλλος, ας πούμε, θα πει, εγώ έχω στο γήπεδό μου 3.000 κόσμο κάθε μέρα, κάθε αγώνα. Και θα με κάνει κουμάντο πόσα λεφτά θα βάλω και τι εγγυητική θα βάλω ο άλλος που έχει 32 άτομα και με βάζει χέρι πώς θα παίξω εγώ. Καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή κάπως με μπαίνει και το συμφέρον το ατομικό, που βεβαίως είναι λάθος, αλλά πέρα από τη φιλολογία και τη φιλοσοφία και το αχ καλέ όλοι μαζί ενωμένοι, επί της ουσίας όταν έρχεται η ώρα να πληρώσεις είσαι μόνος σου ενώπιον του ταμείου. Δεν είσαι με το Λαύριο, το Περιστέρι και τον Προμηθέα, είσαι μόνος σου πλερουά, ντάγκα ντάγκα ντάγκα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ κρίσιμο το συμβούλιο σήμερα, αλλά η δική μου πρόβλεψη είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Και ότι μέχρι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα πάμε μία από τα ίδια, Στέργιο. Η ουσία είναι, Κώστα, ότι δεν πέφτει κανείς. Εσύ φαγώθηκες. Αυτό μας νοιάζει, δεν είναι. Φαγώθηκες. Δεν θα πέσει. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Δεν θα πέσει κανένας. Πρώτον. Παρότι ο ΠΑΟΚ θα έκανε το 5-6, το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, με διπλό στο Ρέθυμνο. Διπλό Ρέθυμνο, άσο με Πανιώνιο και με διαφορά. Τελειώσαμε. Ποιος Πανιώνιος. Διπλό στο Προμηθέα, άσο Μηρακλή. Θα χάναμε μόνο στην ΑΕΚ. Και εκεί οριακά. Με σφαγή, μάλλον. Και εκεί οριακά. Ο Ηλίας απαράδεκτη συμπεριφορά και ξέχασε που ήσουν και τέτοια. Λοιπόν, δεν πέφτει κανένας. Ανεβαίνει ο Τρικούπης. Ανεβαίνει ο Τρικούπης. 15 και. Ψάχνουμε τον δεύτερο. Θέλουν. Ναι, αλλά οι άλλοι αντιδρούν όμως. Σου λέει, γιατί να ανέβει αυτό, επειδή έχει ένα βαθμό διαφορά. Ποια αντιδρούνε. Ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος. Διάφορα. Η Ελευθερούπολη θέλει να ανέβει η δικιά μας, που είναι πέμπτη. Ελευθερούπολη, ολέ. Καβάλα. Εδώ δίπλα. Μουλάκης. Παοκάρα, ολέ. Μουλάκης. Τριποντάς. Τι να κάνω εγώ. Γιατί ρε φίλε, να ανεβεί. Δεν κατά, όμως, να ανεβεί. Είναι, να ανεβεί. Το δικαιούται. Να ανεβεί. Να τις κάνουμε 20 ομάδες. 16. Λοιπόν, κάτσε να απαντήσω λίγο στον. Πού να απαντήσει πάλι. Στον Μπερτομέο που μου στέλνει μήνυμα για τη γιορτή μου. μου. Αυτό είναι τώρα το η ατζέντα. Η ατζέντα. Δύσκολα θα πάρθουν αποφάσεις. Προβλέπω. Πολύ ωραία συνεδρίαση, αφού θα είναι και από κοντά, και προβλέπω και εντάσεις εκεί. Και να πούμε ότι στην αρχή όλες οι μεσαίες ομάδες είχαν αυτή τη γραμμή, να ζητηθούν δηλαδή αυστηρά μέτρα κτλ. Όμως τώρα έχει το μέτωπο διαραγεί λίγο, γιατί ορισμένοι εκφράζουν τους προβληματισμούς που σου είπα νωρίτερα. Επίσης υπάρχει το θέμα του Ιωνικού και του Πανιωνίου, που ο μεν Πανιώνιος δεν φαίνεται να μπορεί να βρει λύσεις. Βέβαια ο μεγαλομέτωχος του λέει άλλα. Ο δε Ιωνικός επίσης δεν φαίνεται να μπορεί να βρει λύσεις. Εμείς μαθαίνουμε όμως ότι θα κατέβει ο Ιωνικός κανονικά. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι όλα πολύ ρευστά για να πούμε ότι σήμερα θα αποφασίσουν αυτό και αυτό και αυτό. Το μόνο που μπορούν να αποφασίσουν σήμερα είναι το τέλος, το οριστικό της σεζόν. Ο φίλος μου ο Νίκος λέει, ο Μουλάκης λέει που επικαώδη λέει μας έβρισκε, λέει, και μας έβαζε 10 τρίποντα. Έχει δίκιο, παιχτάρα ο Μουλάκης. Από τους καλύτερους παίκτες στις εθνικές κατηγορίες. Λοιπόν, τώρα. Θα έχει ψωμί λοιπόν ο Πάση σήμερα. Πάω κολλέ, κλείνει το Βασιλιάδη. Ολέ, αποκλειστικά. Για πες μας, Κώστα. Αποκλειστικά τα ακούσατε στο Λίμπερο. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, οπότε συγγνώμη που δίνουμε τις ειδήσεις, παιδιά. Συγγνώμη. Κλείνει. Κοίταξε. Δεν έχουμε ομάδα, Κώστα. Δεν έχουμε ΚΑΕ. Ποια είναι η ΚΑΕ? Πώς δεν έχετε ΚΑΕ? Γιατί? Διοικούσα επιτροπή έχετε. Θα ανανεωθεί τον Ιούνιο. Θα γίνει γενική συνέλευση. Ναι. Και μια χαρά. Θανάση Κατσαρής, ο εγγυητής. Ο εγγυητής. Θα ορίσει μια διοικούσα επιτροπή. Θα μπει και ο Ιβάν και τελειώσαμε. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ. Γήπεδο έχεις, κόσμο έχεις. Λίγο τον Ιβάν να σπρώξετε εκεί. Μια χαρά. Και ο Κώστας αρχηγός. Χρόνια πολλά, Κώστας. Και ο Κώστας αρχηγός. Χρόνια πολλά, Κωστάρα. Τριποντάκια, μπαμπα, μπουμπα, μπαμπα, μπουμπα. Ο Μπόμπι. Όχι ο Μπόμπι, εντάξει. Ο Μπόμπι, όχι, θα φύγει. Όχι ο Μπόμπι. Δεν θέλουμε Μπόμπι. Μάλλον θα φύγει, όχι. Μάλλον θα φύγει. Λοιπόν. Βασικά βλέπω να μένει, Κώστα. Το θέμα του Βασιλιάδη. Ο Μαργαρίτης. Μαργαρίταρος. Ο Βαγγέλης. Ναι. Να παίξει ακόμα ένα-δύο χρόνια. Έχει λαμβάνει όμως και έχει και καλό συμβόλαιο για την. Ποιο δεν έχει λαμβάνει, δηλαδή. Σωστό και αυτό. Βέβαια, αν παίξουμε Ευρώπη, καλό θα είναι να μην τραβάμε τα παιδιά αυτά από ταξίδι σε ταξίδι. Και Ευρώπη θέλει. Εδώ είπαμε δεν είναι ένα αυτό και θα παίξει και Ευρώπη. Ποιος άλλος μπορεί να μείνει? Ο Σχίζας. Ο Σχίζας. Ο Σαρικόπουλος ίσως, υπό προϋποθέσεις.
Είναι καλά ο Σαρακόπουλος. Ο Σόρτερ δυστυχώς θα έμενε, αλλά έφυγε στο Ισραήλ. Μας πούλησε. Προδότης. 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 Χρόνια πολλά, Κωστή. Χρόνια πολλά, Κωστή. Χρόνια πολλά, Κωστάκι μου. Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνος. Λοιπόν, είπαμε ο Σόρτερ όχι, ενώ ήταν να μείνει. Τσόχλας. Εντάξει. Ένα χρόνο ακόμα. Υπό συνθήκες που δεν μπορείς να βρεις κάποιον άλλον, εγώ τον πάω τον Απόλλωνα. Στο Ιβανόφ ήταν ο μόνος που έπαιζε, που έπαιξε καλά. Εντάξει. Εντάξει, είχε φέτος τα πάνω και τα κάτω, εντάξει, οκ. Ας βάλουν και κανένα μικρό από κάτω, ξέρω εγώ. Anyway. Δύσκολο καλοκαίρι. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Καλά τα λες εσύ, Βασιλιάδη. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολο καλοκαίρι προβλέπετε. Υπάρχει μια περιραίωσα αισιόδοξη ατμόσφαιρα και για τους δύο μεγάλους που ταλαιπωρήθηκαν φέτος. Και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποια έτσι σενάρια. Και για τον Άρη, ο οποίος Άρης φαίνεται ότι βρίσκει κάποιες λύσεις μέσω ενός ανθρώπου που τον βοήθησε και φέτος. Του Αχιλέα Ρουσιαμάνη, άλλη μια είδηση σας δίνω, Στέργιο. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα πάλι. Έτσι. Του πρώην Προέδρου των Τρικάλων, ο οποίος του χρόνου, όπως λέγεται, σύμφωνα με ένα σενάριο, θα έχει ακόμη πιο δυνατή παρουσία. Ο ίδιος, δεν ξέρω βέβαια ο άνθρωπος οικονομικά αν μπορεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί μόνος του. Αλλά τέλος πάντων και φέτος βοήθησε. Και του χρόνου με ένα ομαδικό ενωτικό πλάνο, όλοι μαζί, παιδιά, πέντε Αριανοί κτλ. Λένε ότι μπορούν να κρατήσουν την κατάσταση. Και γι' αυτό άλλωστε και έχει δηλώσει πρόθεση συμμετοχή ο Άρης στο Eurocup και στο BCL. Τώρα θα μου πεις από τη μια δεν έχουμε να φάμε και από την άλλη να πάμε στην Ευρώπη. Εντάξει. Ξέρουν καλύτερα. Το πλάνο θα παρουσιαστεί στην Γενική Συνέλευση του ΑΣ. Λοιπόν, και στον Ηρακλή έτσι μια παγωμάρα επικρατεί υπό την έννοια ότι ο Δρακόπουλος περιμένει τις εξελίξεις πρώτα στην Α1 και είναι και λίγο θυμωμένος με όλα αυτά που γίνονται, γιατί σου λέει εγώ πλερώ και οι άλλοι δεν πλερώ και όλοι ίσα και όμοια, δεν γίνεται. Γι' αυτό και έχουν παγώσει οι εξελίξεις εκεί όσον αφορά βέβαια την ανανέωση ορισμένων στην ομάδα, γιατί πρέπει να μείνουν και κάποιοι και του χρόνου και κυρίως πρώτα να μείνει ο προπονητής. Αλλά πρώτα πρέπει να κλείσουν και τα ζητήματα της φετινής χρονιάς και τα οικονομικά φυσικά που δεν είναι πολύ μεγάλα. Και μετά να μπορέσει και ο Ηρακλής να πάρει ένα δρόμο. Και ο Ηρακλής σκέφτεται την Ευρώπη, αλλά είναι δύσκολες συνθήκες για την Ευρώπη. Ο Ηρακλής έχει και άλλα πράγματα, έχει να κάνει και το γήπεδο. Θα έχει πάλι ένα δύσκολο καλοκαίρι, μακρύ. Αλλά θα μπορούσε με έξυπνες κινήσεις και μπορεί, εγώ πιστεύω, με έξυπνες κινήσεις να κάνει καλή χρονιά και φέτος και φυσικά να ξεφύγει κατά πολύ από τους δύο της πόλης, Στέργιο. Δύσκολο καλοκαίρι για τον μπάσκετ, Κώστα. Και ακόμη πιο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ θα πω εγώ. Για τον Άρη δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και θα πρέπει λίγο να, στην περίπτωση που δεν μπει ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου, αν μπει όλα οκ, okay. Αν δεν μπει όμως, ή αν παραμείνει στο ρόλο που έχει τώρα να βοηθάει την ΠΑΕ και να την κατάει ζωντανή, θα πρέπει οι άνθρωποι που θα μείνουν στην διοικούσα επιτροπή και αυτοί που θα έρθουν να δουν λίγο το έργο αλλιώς σε σχέση με το πώς το είδαν φέτος. Γιατί πέρα από την πλάκα που κάνουμε, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, μπορεί τώρα να κλαίγαμε, Κώστα, ή του ΠΑΟΚ. Ναι. Και να βλέπαμε ποιες ομάδες έχει Α2 για του χρόνου. Το πρωτάθλημα θα είχε ολοκληρωθεί τώρα, θυμάσαι. 21 Όχι. Μαΐου. Το μπάσκετ. Τι θα είχαμε ακόμα να παίξουμε, αν πήγαιναν όλα καλά. Πάω και Ηρακλής διπλό. Πεφτουά. Αυτό θα έμενε μόνο το παιχνίδι. 21 Μαΐου. Δεν θυμάμαι τώρα τις ημερομηνίες, αλλά νομίζω είναι μια εβδομάδα πιο μετά. Αρχές Ιουνίου. Ναι, κάπου εκεί. 28. Άρα θα προετοιμαζόμαστε για το τελικό. Πεφτουά. Με τον Ηρακλή. Με νίκη σωζόμαστε. Πεφτουά. 10.000 κόσμο στο Παλατάκι. Ναι. 98-52. Κούσιμπι, ναι, και τέτοια. 98-52. Τι 98-52. Τελικό σκορ. Με ποιον αρε φίλε 98-52. Με 10.000 κόσμο στο Παλατάκι. Ακόμη και ο Βιερίνη αν έπαιζε playmaker, 10.000 κόσμο δεν πρόκειται να έχει ποτέ. Τι λες, φίλε. Αν ήταν μάτσε σωτηρίας ή παραμονής. Στέργιο, τι λες ρε Κώστα. Θες να τα ακούσεις τώρα. Τι λες ρε Κώστα. Μόνο αν παίζατε με τον Ολυμπιακό ή με τον Άρη μπορεί να είχατε 10.000 κόσμο. Μόνο έτσι. Σε παιχνίδι ξαναλέω που θα έκρινε την παραμονή ή όχι. 10.000 μέσα, 10.000 απ' έξω. 4.500 έχει. Καλούς, δυνατούς, με ωραία ατμόσφαιρα δηλαδή δυνατή, αλλά όχι και 10. Λουίς, Ερίκη, Κώστα. 15 Απριλίου τελειώνει η κανονική περίοδος, λέει ο Αντώνης. Καλά που είναι ο Αντώνης και με διορθώνει, γιατί εγώ μπλινγκ μπλονγκ. Λουίς Ενρίκε,
ποδόσφαιρο χωρίς θεατές πιο θλιβερό από το να χορεύεις με την αδερφή σου. Ωραίος, ωραίος. Για βγάλ τον Αντώνη λίγο να μας τα πει. Βγάλ τον Αντώνη λίγο. Θα λέγεις βγάλ τον Λουίς Ερίκε. Μετά το ημίωρο θα βγάλουμε τον Αντώνη να μας πει τα μπασκετικά. Να μας πει αυτές τις λεπτομέρειες που τις ξέρει καλά. Και στο βόλεϊ, για να το κλείσουμε χθες, όλα καλά. Πρωταθλητής στις γυναίκες Ολυμπιακός. 10 μέρες μετά την ανακοίνωση Κώστα του Εραστέχνου Ολυμπιακού που έλεγε: εμείς θέλουμε τίμια και δίκαια να παίρνουμε τα πρωταθλήματα. Όχι στο στρίψιμο της δεκάρας ή στα χαρτιά ή στα δικαστήρια. Οι άνθρωποι είναι εντάξει. Απίστευτοι. Μπράβο στον κύριο. Αυτό τι μάχη τώρα πάλι αλήθεια με τα αεραστεχνικά εκεί στην Αθήνα, ε. Στη Ζούλα, μπράβο, έγινε η είδηση. Στα ψηλά πέρασε. Μπράβο στον κύριο Γιώργο Καραμπέτσο. Τον κάνατε τον Καραμπέτσο, μπράβο, πια. Τον Καραμπέτσο, τον καημένο. Υπάρχει και μήνυμα από τον. Άνθρωπο του Ολυμπιακού, λέει και τα λοιπά. Είναι λίγο. Γιατί ρε Στέργιο. Λέω, λέω, έλα, Κώστα, εντάξει. Ρε Στέργιο. Λέω. Όπου μα συμφέρει να λήξουν τα πρωταθλήματα και όπου δεν μα συμφέρει να μην λήξουν. Κανονίστε κι εσεί. Εμεί κανονίσαμε. Δεν θέλαμε να βγει πρωταθλητής κανένας σε όλα τα αθλήματα. Παρότι ο ΠΑΟΚ είχε συμφέρον σε 2-3 αθλήματα από αυτά. Εντάξει, και αυτό το κάνετε κι εσείς τώρα για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε. Η ουσία μετράει, Κώστα. Εντάξει, υπάρχει και μήνυμα του Προέδρου μας. Ένας είναι ο Πρόεδρος Κώστα. Συγχαρητήρια στη Γενική Ομάδα Βόλεϊ του Συλλόγου μας για την κατάκτηση του 8ου συνεχόμενου πρωταθλήματος. Έλα ρε Πρόεδρε, μπράβο. Και παίρνει, λέει, κάπου διάβασε ότι παίρνει και δύο καλές από τον Ολυμπιακό το γυναικείο του ΠΑΟΚ. Στο Βόλεϊ, στο Λόβεϊ. Χαμός θα γίνει του χρόνου. Δεν χάνει την επόμενη χρονιά. Σε όλα τα αθλήματα, αν γίνουν. Γιατί ξέρεις, ένα σενάριο που ξέχασα να πω για τον μπάσκετ. Θα μας το πει και ο Αντώνης. Υπάρχει ένα σενάριο λίγο μακρινό να αρχίσει πιο μακριά η σεζόν. Η επόμενη. Να μην αρχίσει Οκτώβριο όπως αρχίζαμε πάντα. Πότε να ξεκινήσει. Δεκέμβριο. Τι θα κάνω μέχρι τότε. Καλό, καλησπέρα. Για να ανοίξουν τα γήπεδα να έχουν κόσμο, Στέργιο. Γιατί χωρίς κόσμο, αδερφέ. Χωρίς κόσμο, Κώστα, εγώ και εσύ τα παίζουμε. Λουκέτο, λουκέτο. Εγώ προσφέρομαι να παίξω στον ΠΑΟΚ. Έχω δύο ποιοτικά λεπτά. Λουκέτο.gr με τον Κώστα Κούση κάθε μεσημέρι 12 με 2. Δεν θα έχω 1,2 πόντους μέσω όρο και 0,8 rebound. Εύκολα. Και 3 λάθη. Α, θα έχεις και 3 λάθη. Αλλά ρε, φίλε, δεν θέλω ευρώ όμως. Χωρίς ευρώ. Μέχρι το Δεκέμβριο που θα ανοίξουν τα γήπεδα. Δεν θέλω ευρώ. Καλή πρόταση. Εσύ δεν έχεις. Oh. 3 λεπτά, 4. 7 πόντους με 2 στα 9 τρίποντα θα είχα. Μια χαρά. Και μια βολή, μια στις τέσσερις, γιατί βολές δεν βάζω, δεν ξέρω γιατί. Δεν είμαι συγκεντρωμένος μάλλον. Τι είναι αυτό? Πες το κτίριο απέναντι. Εναντίον μας. Θα πες κάποιος με το κτίριο. Λοιπόν, δεύτερη ώρα μαζί μας, Mr. Gold. Βέβαια. Από τη μία το μεσημέρι. Η καλύτερη πίτσα και μαγειρευτά. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Και πίτσες και μακαρονάδες και σαλάδες και καλτσόνε. Αλλά και αυτό που ο Κώστας μαγειρευτά πιάτα ημέρας. Από 2,80 ημερίδα. Όπως μας λέγανε και οι μανάδες μας, φάνηκαν ένα λαδερό. Βέβαια. Πού και πού. Καλό το κρέας και τα λοιπά κάθε μέρα, αλλά. Μην τρως πολύ ψωμί όμως, γιατί έγινες μπόμπος. Μου λέει η δικιά μου. 2-3-10-62-85-86. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Μεσολογείο 2 συσικές βρίσκεται η πίτσα Mr. Gold, αλλά εξυπηρετεί και δυτικά φυσικά, αλλά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με πολλές προσφορές και σε πίτσες και σε μακαρονάδες και σε σαλάτες. Δύο μεγάλες μακαρονάδες Κώστα και μία σαλάτα μόνο 10 ευρώ. Χορτένι, νομίζω. Με δύο μακαρονάδες μεγάλες. Έτσι δεν είναι. Τα μεσημέρια, μια χαρά. Λοιπόν, διάλειμμα. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό και σήμερα για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Ναι. Ναι, στο 54222. Χρέωση 0,62 λεπτά το ευρώ ανά SMS. Συμπεριλαμβάνεται. Τι γίνεται εδώ, Ρωσή Κώστα. Take away party στη Θεσσαλονίκη. Πού είναι αυτό να πάμε κι εμείς. Ναι, όντως που γίνονται αυτά. Α, στο. Ναι. Δεν λέω πού, εντάξει. Μητροπόλεως είναι. Μητροπόλεως είναι. Και τι take away, μαζεύονται τώρα 30 άτομα και γίνεται θέμα. Ωραία. Λοιπόν, διάλειμμα σε δύο λεπτάκια πάλι μαζί. Ας συνεχίσουμε να μιλάμε για το άθλημα των επιτυχιών. Το πιο καθαρό άθλημα όλων των εποχών. Έτσι, έτσι. Που δεν μπλέκεται σε στημένα και αυτά οι μαφίφες και τα λοιπά. Ούτε με το στοίχημα. UEFA μάφια. Στημένα, τίποτα. Ναι. Ούτε χάνουν βολές στο τελευταίο δευτερόλεπτο και βγαίνει άντερ. Ο άλλος πάει και κάνει σε μάτς 58 πόντων φάουλ στο κέντρο. Αλλά υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν με τον μπάσκετ. Έχουμε Αντώνη Γκάτζιο στη γραμμή, έχουμε. Αντώνη! Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται? Καλησπέρα και στους κροατές. Όλα καλά. Κρίσιμο συμβούλιο. Δεν ξέρω αυτό που είπες για το σοβαρό άθλημα, να ξέρεις. Με στηρίζεις, φυσικά, εννοείται. Εννοείται. Ρε. Εννοείται. 76 μετάλλια έχουμε φέρει τα τελευταία 20 χρόνια. Το ποδόσφαιρο, ένα κατά τύχη που κοιμήθηκε ο Θεός
Και ο Πορτογάλος έδειχνε τον Γκαγκάτσα αντί να δείχνει τον Καραμαλή. Και έλεγε Κώστα Καραμαλής από κάτω. Και οι ομάδες παίρνουν 150 χιλιάρικα τηλεοπτικά και στο ποδόσφαιρο 2 εκατομμύρια. Και στο ποδόσφαιρο 2 εκατομμύρια παίρνει ο Καραϊσκάκης και ο Οδυσσέας Αδρούτσος. Έλεος, καλά, δεν παίρνει Καραϊσκάκης 2 εκατομμύρια. Αλλά τέλος πάντων αυτό πρέπει να σας προβληματίσει. Καλό στο Χρήσανδο. Ποιος πετάχτηκε εδώ. Πρέπει να σας προβληματίσει. Αυτός που βάζει τα περισσότερα τρίποντα, Κώστα. Άσε, Χρήσανδε, καληνύχτα. Λοιπόν, πότε θα παίξουμε στο Ιβανόβιο. Όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις. Αντώνη, αυτό που είπαμε για το συμβούλιο σήμερα, πώς το ενστερνίζεις εσύ, πώς το βλέπεις, βλέπεις να γίνεται τίποτα? Κοίταξε, εγώ κρατάω την επιφύλαξη που είπες και εσύ, ότι ναι, δεν θα γίνει τίποτα. Στις περισσότερες φορές το μπάσκετ είναι μέλι-μέλι και από τη γανίδα τίποτα που έλεγε. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, όμως σίγουρα τα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι είναι σοβαρά, τώρα το αν θα ληφθούν αποφάσεις ή πώς μπορούν να προχωρήσουν είναι άλλο ερώτημα, ναι, είναι άλλο κεφάλαιο. Πάντως τα θέματα που θα πέσει στο τραπέζι πιστεύω ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ειδικά σίγουρα αναφορικά με το πώς μπορούν σε μια περίοδο που όλη η Ελλάδα, όχι μόνο το μπάσκετ, θα πληγεί πάρα πολύ οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού, πώς μπορούν να θεσπιστούν οικονομικά κριτήρια, μίνιμουμ μπάτζετ κτλ. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο ερώτημα. Πώς μπορείς δηλαδή ενώ τόσα χρόνια και σε χρόνια μεγαλύτερης ευημερίας, έτσι, όπου φυσικά οι κανόνες, όπως γίνεται συνήθως και στη χώρα μας, γίνονται λάστιχο, δεν θεσπίστηκαν τόσο αυστηρά κριτήρια, δηλαδή με ένα μίνιμουμ μπάτζετ 800.000 που ακούγεται. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι το 800, επειδή στο μπάτζετ εμείς στην Ελλάδα συνηθίζουμε να λέμε μόνο το αγωνιστικό, δηλαδή πόσα παίρνουν οι παίκτες και οι προπονητές, ας πούμε, το 800 είναι το συνολικό, έτσι, μαζί με την εφορία. Ναι, όλα, ναι, όλα. Κτλ. Οπότε αυτό προϋποθέτει ένα αγωνιστικό μπάτζετ 350.000 μίνιμουμ, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό να γίνει. Βλέπουμε πάντως ότι υπάρχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αθήνα, ένα μέτωπο κάποιων ομάδων οι οποίες επιμένουν για να θεσπιστούν αυστηρά κριτήρια. Ομάδες μάλιστα από τις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε οι ομάδες Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον όπως λένε. Στην Αθήνα δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αυτές οι ομάδες. Ο φίλος που το έγραψε αυτό το ρεπορτάζ βέβαια θα πρέπει να δει για αυτές τις ομάδες αν από αυτές που γράφει τις 7 ορισμένες κατεβούν. Άντε να μην μιλήσω τώρα. Άντε να μην μιλήσω τώρα, Χρυσή. Να μην μιλήσεις, να μιλήσεις. Άντε να μην. Γιατί εκτιμώ τους ιδιοκτήτες και πιστεύω ότι το παλεύουν. Αλλά δεν μπορεί να μου γράφει ότι ζητάνε διρεκτίβες από τον Άρη, τον Πάο και τον Ερακλή για μπάτζετ, ας πούμε, 800.000 και εγώ να μαθαίνω από όλη την πιάτσα ότι δεν θα κατέβει. Έτσι, αυτό καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσει. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Έπρεπε να πάω εγώ στο συμβούλιο. Έπρεπε να πάω εγώ στο συμβούλιο. Άρα στα σχολεία έπρεπε να πάει, στα συμβούλια έπρεπε να πάει. Πού να πρωτο... Κάθομαι στο Λίμπερο και το λέω εδώ και με ακούνε, ορίστε. Σωστό και αυτό. Μόνο Λίμπερο. Ναι, πάμε. Εδώ πρέπει να, εδώ να σημειώσουμε λίγο ότι αυτή η περιβόητη επιτροπή αδειοδότησης που είχε ενημερώσει επισήμως ο Ισάκη ότι θα συσταθεί για να ελέγξει σε εισαγωγικά ποιες ομάδες μπορούν να αγωνιστούν. Είναι και αυτό ένα θέμα που θα συζητηθεί σήμερα. Βέβαια δεν πιστεύω ότι αυτή η επιτροπή θα έχει κάποιο ρόλο, δηλαδή να κάνει προτάσεις στην Επιτροπή Επαγγελματικής. Θα έχει εισηγητικό ρόλο, θα έχει όμως, Αντώνη. Εισηγητικό ρόλο στον ΕΣΑΚΕ. Ναι. Θα πει στο ΔΣ το ΕΣΑΚΕ ότι ο ύφεστος. Θα πει ο Ιωνικός δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ναι. Ο ένας, ναι, εντάξει, τώρα και μετά, και μετά θα πει όμως ο Ισάκη, δηλαδή οι ομάδες, μήπως δεν είδατε καλά εκείνο το χαρτί που η ημερομηνία δεν ήταν 17 Φεβρουαρίου, ήταν 17 Μαρτίου και είναι πληρωμένος ο παίκτης κτλ. Είναι και λίγο ξύμορο να κρίνουν ομάδες ποιες ομάδες έτερες θα μπορούν να παίξουν. Αυτό ίσως είναι κάποια θέματα τα οποία χρειάζονται και λίγο χρόνο για να οργανωθούν. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια επιτροπή από τον ΕΣΑΚΕ, ναι, αλλά με ανθρώπους εκτός ΚΑΕ, εκτός των ομάδων, που θα μπορούν. Με τεχνοκράτες, όπως έχει ΕΠΟ το φοβερό το φίλο μου τον κύριο Δημητρίου. Χρύσανθε. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Που απορώ πως κάθεται τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Ο Δημητρίου είναι από την UEFA, Κώστα. Κάθε φορά τον ακούω. Γι' αυτό κάθεται. Τώρα. Τώρα με το μνημόνιο, πάντα. Το καινούριο. Όχι πάντα. Πάντα. Πριν ήταν τη ΕΠΟ. Πάντα. Πώς πάντα, όταν πέσανε εμείς στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ ανήκει, δεν μπορεί να ανήκει στην UEFA. Από την UEFA όμως δεν μπορεί να τον αλλάξει η ΕΠΟ. Εννοείς ότι, για να μην... Γιατί η ΕΠΟ, ότι η UEFA λέει στον κανονισμό ότι πρέπει να έχει υπεύθυνο αδειοδότηση κάθε ομοσπονδία. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Τον προστατεύει κιόλας από τις προθέσεις του κάθε ΕΠΟ και της κάθε ΕΠΣ
να ευνοεί τις ομάδες που θέλει, γιατί είναι της περιφέρειάς του, παραδείγματος χάρη. Να τον τρυπάνε εννοείς, να τον μειώνουν. Αλλά... Ακριβώς. Ναι, αλλά κάθε, ακριβώς. Κάθε χρόνο του αλλάζουν τον κανονισμό αδειοδότησης και τις ποινές. Και αυτός κάθεται έξω, βρέχει τώρα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, λέω εγώ. Χρήσανθε, δεν με φτύνουνε, βρέχει έξω. Πάμε παρακάτω. Και πολύ κιόλας. Πάμε, Αντώνη. Τέλος πάντων, ναι, πρέπει καταρχήν αυτό το θέμα, ναι, με το ποιες ομάδες μπορούν και δεν μπορούν, εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να ξεκαθαρίζει νωρίς, να θεσπιστούν κάποια πλαίσια πάνω σε αυτό. Βλέπουμε τώρα σε χώρες, θα μου πεις, τι συγκρίνεις τώρα, την Ελλάδα με τη Γερμανία. Στη Γερμανία από τον περασμένο, από τον Μάρτιο, ναι, και τον Απρίλιο δίνονται τα πιστοποιητικά για τη νέα σεζόν. Τέλος πάντων, απέχουμε πολύ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά πρέπει όντως κάτι σε μερικά κέρια κομμάτια. Δεν ξέρω κατά πόσο, επαναλαμβάνω, είναι εφικτό να θεσπιστούν minimum budget κτλ. Στην εποχή ειδικά που βιώνουμε τώρα. Αλλά κάποια κομμάτια πρέπει όντως τουλάχιστον να τηρηθούν οι υπάρχοντες κανονισμοί, να μην γίνονται ελάστιχο και να προστατευτεί το πρωτάθλημα από φαινόμενα εκφυλισμού, όπως του να σωθώ και να διώξω όλη την ομάδα, να διώξω 5 παίκτες των 10.000 και να πάρω 5 των 500 ευρώ και όλα αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ναι, στο ελληνικό μπάσκετ. Εγώ, Κώστα, θα σταθώ και σε κάτι που είπες νωρίτερα, ναι, και για μένα είναι αρκετά σημαντικό. Δεν είναι ουτοπία, σύμφωνα με τα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ. Mm. Ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν πιο αργά οι αγώνες. Δυστυχώς η Ελλάδα... Θα γίνει αυτό, δηλαδή, μου φαίνεται. Λοιπόν, δυστυχώς η Ελλάδα... Απλά φοβούνται την τηλεόραση, Αντώνη. Την τηλεόραση φοβούνται. Καλά, λογικό είναι αυτό. Ναι. Αλλά η Ελλάδα, πιστεύω ότι το διακύβευμα είναι πολύ πιο μεγάλο από το να φοβούνται την τηλεόραση αν ξεκινήσω κανονικά τα μάτς. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι ούτε Ισπανία, ούτε Γερμανία για να έχει το 80% των budget της καλυμμένο από χορηγίες, από marketing κτλ. Ο κόσμος, ειδικά σε αρκετές ομάδες, ο κόσμος είναι πολύ σημαντικό έσοδο, τα εισιτήρια αγώνα, τα εισιτήρια διαρκείας. Οπότε το να γίνει το 1 τρίτο της σεζόν χωρίς κόσμο, δεν βλέπω πως αρκετές ομάδες θα μπορέσουν πολύ να... Πολύ δύσκολα. Οικονομικά. Ναι, μα τι συζητάμε τώρα. Όταν κάποιος έχει 3.000 εισιτήρια και τα στερείται, ή όταν δίνει 1.500 διαρκείας ή 2.000 και τα στερείται, τι συζητάμε τώρα. Άμα έχεις πρόεδρο τον ΣΥ, μπορεί να τα καλύψει, τον Γιαννακόπουλο, ας πούμε. Που ακόμα να σκεφτείς και ο Παναθηναϊκός το σκέφτεται αυτό το θέμα, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό της επόμενης περίοδου το θέμα των εισιτηρίων. Γιατί ακόμα και αυτός σε αυτό το επίπεδο στριμώχνεται σε τέτοια θέματα. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί και ίσως πρέπει να συζητηθεί. Γιατί ακούγεται οξύμορο, δηλαδή λες, OK, τι θα γίνει μέχρι τότε, μέχρι το Δεκέμβριο. Τι θα κάνουν οι ομάδες, τι θα κάνουν οι παίκτες. Όμως πιστεύω ότι το θέμα της επιβίωσης είναι πολύ πιο σημαντικό από κάποιες άλλες παραμέτρους. Σίγουρα έτσι είναι. Τώρα, από Άρη βλέπω κινητικότητα, Αντώνη. Παρά το γεγονός ότι... Να συνδέσουμε λίγο το θέμα του Άρη με το τέτοιο, να πούμε μια πληροφορία, μια είδηση μάλλον, ότι ναι, ο Άρης θα έχει τριπλή εκπροσώπηση. Oh. Εντάξει, το θεωρούν αρκετά κρίσιμο και οι άνθρωποι του Άρη. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι φυσικά παρόν ο πρόεδρος της ΚΑΕ και γενικός γραμματέας του ΕΣΑΚΕ, ο Χάρης Παπαγεωργίου, ενώ ταξιδεύουν αυτή την ώρα για την Αθήνα ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ και πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ, Λευτέρης Αρβανίτης, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Οικονόμου, θέλει να έχει μια πιο ισχυρή εκπροσώπηση ο Άρης. Εγώ γιατί δεν πήγα. Σε περίπτωση που όντως συζητηθούν και αποφασιστούν σοβαρά θέματα. Τώρα όσον αφορά το ρεπορτάζ, εντάξει, Πέμπτη έφτασε σήμερα, αύριο περιμένουν, μέχρι αύριο μάλλον περιμένουν οι θύνοντες της ομάδας, τώρα η σημερινή μέρα λίγο με εσάκι και τα λοιπά θα φύγει. Ναι, εντάξει, σήμερα η ατζέντα είναι κλειστή. Είναι κλειστή η ατζέντα, ναι. Οπότε μέχρι αύριο, όπως διεμήνυσαν και στον Δημήτρη Γουλιέλμο, περιμένουν μια οριστική απάντηση οι θύνοντες του Άρη για το αν προτίθεται οριστικά να δώσει τις συμμετοχές. Ο ίδιος μετέφερε στην τηλεδιάσκεψη που έγινε πριν από δύο μέρες ότι σκέφτεται να τις παραχωρήσει στον ερασιτέχνη. Πρέπει να βρεθεί και το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να γίνει αυτό. Όπως όλοι ξέρουμε, ένας αθλητικός σύλλογος, ερασιτεχνικός, δεν μπορεί να πάρει τις συμμετοχές. Δεν μπορεί να πάρει πάνω από το 10% όπως ορίζεται από τον νόμο μιας εταιρείας. Οπότε αυτές πρέπει να δοθούν εύλογα σε φυσικά πρόσωπα. Πρέπει εκκρεμεί μια συζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κ. Γουλιέλμος είναι ζεστός
να δώσει τις μετοχές σε φυσικά πρόσωπα. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να συστηθεί σε μάκρος. Αυτό είναι αυτονόητο. Και με τις εξελίξεις που έρχονται στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και με τα πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα που έχει ο Άρης. Είναι η σεζόν που τελείωσε, είναι η σεζόν που έρχεται, είναι τα χρέη, οι διακανονισμοί, όλα αυτά. Πρέπει η ομάδα να αρχίσει να λειτουργεί με δεδομένα, και όχι υποθετικά. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης λειτουργεί υποθετικά. Έχει έναν ενεργό μεγαλομέτωχο της τάξης του 90% και έχει μια προσωρινή δικούσα επιτροπή, η οποία ορίστηκε από τον ερασιτέχνη και κατόπιν φυσικά από το πρωτοδικείο που ανέλαβε το Δεκέμβριο να σώσει τη χρονιά. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια διοίκηση στα χαρτιά τουλάχιστον μακράς πνοής, εφόσον υπάρχουν τόσο σοβαρές εκκρεμότητες στο ιδιοκτησιακό κομμάτι. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει άμεσα να δοθεί μια λύση και γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση πιέζουν οι άνθρωποι της διοίκησης της ΚΑΕ για να βρεθεί, να ξεκαθαριστεί αν ο κ. Γουλιέλμος δώσει τις μετοχές και ουσιαστικά ο ερασιτέχνη, η ΚΑΕ δει και τυπικά υπό τη σκέπη του ερασιτέχνη, ή αν δεν δεχτεί τελικά, αν δεν συμφωνήσουν και κληθεί ο ίδιος να αναλάβει τις ευθύνες στην εταιρεία, ορίζοντας μια διοίκηση και τρέχοντας την ομάδα. Αντώνη, μήπως ο κύριος Μπαρτζόκης, Μπαρτζόκας και ο όμιλος που εκπροσωπεί θέλει να πάρει τον μπασκετικό άνθρωπο. Ναι, παιδιά. Και μπερδεύτηκαν. Οι Γερμανοί να έρθουν εδώ. Στον μπάσκετ. Μπορεί να μπερδεύτηκε. Στον μπάσκετ να έρθουν. Να νοούσε τον μπάσκετ. Που ξεπουλάτε. Στο μπάσκετ είναι πολύ πιο χαμηλά τα οικονομικά δεδομένα, έτσι. Για τον όμιλο που εκπροσωπεί ο κύριος Μπαρτζόκης, έχω μάθει είναι τίποτα ψίκουλα. Αντώνη, μην μιλά σοβαρά με τον Αναστασιάδη σε αυτά τα θέματα. Άστο τώρα, σε κάνει χουλιαμά. Θα σε καλούσε να σε πάει. Αργιανός μου άνθρωπος. Φίλε, ο Άρης δεν έχει θέμα. Όπως δήλωσε και ο άνθρωπος, η αγαπημένη μου άνθρωπος Θεσσαλονίκη είναι ο Άρης. Έτσι. Στο ποδόσφαιρο. Νικαίας. Από την Αθήνα μάλλον Ολυμπιακός. Αν έχει δύο ομάδες δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω. Ευρωλίγα σε πάει εύκολα ο Μπαρτζόκας, πώς λέγεται. Έτσι. Και για κάτι τελευταίο, να ξεκαθαρίσουμε λίγο και το θέμα το οποίο σχετικά με το θέμα των ευρωπαϊκών συμμετοχών. Τόσο το EuroCup, η Ευρωλίγα δηλαδή, EuroLeague Basketball, όσο και το Basketball Champions League, δίνουν μια συγκεκριμένη διορία στις ομάδες για να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στις διοργανώσεις της επόμενης... 5 Ιουνίου είναι το OBCL. Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Ο Άρης έστειλε στο EuroCup, θα στείλει και μέχρι τις 5 Ιουνίου και στο OBCL. Αυτή η κίνηση βέβαια δεν σημαίνει φυσικά ότι ο Άρης θα αγωνιστεί στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Απλά κάνοντας αυτή την κίνηση, κρατάς μια, ας το πούμε, πισινή σε εισαγωγικά, ώστε αν αν διορθωθεί η κατάσταση, άμα η ομάδα βρεθεί κάτω από άλλα δεδομένα, αν βρεθεί κάποιος που να την αναλάβει με χρήματα, να έχει ανοιχτό το παράθυρο της συμμετοχής στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι βέβαια πολύ δύσκολο και με τα μπάτζετ που θα διαμορφωθούν ο Άρης να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Βέβαια είναι και πολύ μεγάλο το ρίσκο και αγωνιστικά, έτσι. Γιατί είδαμε φέτος τι συνέβη και με τον ΠΑΟ. Πώς πήγε να πληρώσει αυτή την διπλή του υποχρέωση χωρίς να έχει τα εχέγγυα ομάδων όπως ο Προμηθέας, η ΑΕΚ, που έχουν και μεγάλα budget και πολύ βάθος στο roster κτλ. Ναι. Είναι κάτι που απλά περιμένουμε στην άκρη του μυαλού, χωρίς να μιλάμε για κάτι βέβαια οριστικό. Μόνο αν δημιουργηθούν σωστές και ικανές προϋποθέσεις για ωραία να γίνει αυτό. Ωραία, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά. Θα τα πούμε και πάλι. Η συζήτηση για τον μπάσκετ φυσικά δεν τελειώνει, είναι πολλά τα θέματα. Ελπίζουμε στο σημερινό συμβούλιο να βγει αποτέλεσμα. Στέργιο, τι γίνεται, βρήκατε τεχνικό διευθυντή και δεν μας λες τίποτα? Η υποψηφιότητα της Αθήνας, Κώστα. Ποιες Αθήνας, δεν έκλεισε ότι ο ΠΑΟΚ τεχνικό διευθυντή. Λένε Ιταλοί. Θα το ψάχνουμε και θα σου πω. Αξιόπιστοι Ιταλοί. Ορισμένες φορές ναι, ορισμένες φορές είναι για τα πανηγύρια. Ειδικά για θέματα μεταγραφικής φύσεως. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αθήνας για τελική φάση του Europa League. Εμείς τι κάνουμε με την Ευρωλίγκα? Την πήραμε εμείς, τελείωσε. Τι γίνεται, Δήμαρχε? Μας έφαγε το Βελιγράδι. Το σερβικό λόμπι. Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας Tutto Mercato Web, ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Όλαφ Ρέμπε. Hello, we get Helge Director και τα λοιπά. Ο πρώην ο αθλητικός διευθυντής της Wolfsburg. Όχι, λύκη. Ένας λύκος στην Τούμπα. Λύκος. 5 γράμματα. Καλό.
Λοιπόν, τον περιμένει ο ΠΑΟ στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιταλοί γράφουν: υπάρχει νέος αθλητικός διευθυντής στον ΠΑΟ, ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Βέρντερ. Της Βρέντε μου, που έλεγε ένας φίλος μου. Και της Βόλφσμπουργκ, όλα Φρέμπε θα αναλάβει την αντίστοιχη θέση στον ΠΑΟ. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν όλα και υπάρχει οριστική συμφωνία. Ο Ρέμπε φεύγει από τη Γερμανία και οδεύει προς την Ελλάδα. Καλό, Πούλιτζερ. Και ο ΠΑΟΚ τον περιμένει. Λοιπόν, όλα Φρέμπε. Καλή φάτσα κιόλας, μπαλαδόφατσα. Mm. Όχι. Δεν είναι πολύ ΠΑΟΚ φάτσα. Δεν είναι ΠΑΟΚ, όντως. Ξανθός τώρα και τα λοιπά και αλλάζει ο μάτι. Πολύ καλός μου φαίνεται, σαν άνθρωπος. Θέλουμε λίγο. Ο Μίχελ, χειρότερος. Με γυαλάκια και τα λοιπά. Φυσιογνωμικά. Ναι. Χειρότερος. Χειρότερος. Ποιος Μίχελ. Ο άλλος. Ποιος. Έχουν περάσει και πολύ. Ο Ξαθό. Τσισιακόφ. Τσισιακόφ. Μπασκετικός. Στρατηγικός σύμβουλος. Μπασκετικός. Είχε έρθει. Κατάλαβες. Τι ωραία. Ρε. Τρία πουλάκια κάθονται. Κάθε Δευτέρα, 4-6. Λοιπόν, αυτή είναι και η τελευταία είδηση, την οποία βέβαια θα την επιβεβαιώσουμε και θα μάθετε περισσότερα και στο ΠΑΟΚ 24 το απόγευμα. Σωστά, Στέργιο. Έτσι. Έτσι. Εμείς κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε, να κάνουμε την κλήρωση πρώτα. Την κλήρωση, Κώστα, λοιπόν, κάτσε να κάνουμε την κλήρωση. Για τα γυαλιά Opticon Express, από την Opticon Express. Θυμίζω ότι όλοι όσοι στέλνετε μήνυμα κερδίζετε δωρεπιταγή 50 ευρώ, ανεξαρτήτως αν κερδίσετε τώρα στην κλήρωση. Και βεβαίως ο νικητής θα κερδίσει ένα υπέροχο γυαλί από την Opticon Express αξίας 65 ευρώ. Κώστα, έτσι. Θέλω ένα νούμερο από ναι. το 1 μέχρι το 17. Το 10. Αυτόνομη. Το 10. Λοιπόν. Χατζηπαναγής. Στυλιανός Φράγκου. Το κινητό 6948. Ωραία. Στυλιανός Φράγκου. Ο φίλος μας ο Στέλιος κερδίζει το γυαλί. Η υπόλοιπη δωροπιταγή 50 ευρώ. Πηγαίνει σε ένα από τα 3 καταστήματα της Opticon Express. Εντάξει, και παραλαμβάνετε τα γυαλιά που θέλετε. Αν είναι μέχρι 50 ευρώ, δεν δίνετε ούτε μισό ευρώ. Αν θέλετε ένα ζευγάρι πιο ακριβό, δίνετε απλά. Πάρτε τώρα. Πάρτε ένα τον 60, εντάξει. Έχει και ωραία γυαλιά η Opticon Express. Λοιπόν, μαζί μας δεύτερη ώρα και η πίτσα Mr. Gold. Από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. 2-3-10-62-85-86. Να πω λίγο έτσι μια συμβουλή, Κώστα. Δεν ξέρω αν την υιοθετήσει ή όχι. Όταν ρίχνει καρεκλοπόδαρα, ναι, ναι. περιμένετε 10 λεπτά να παραγγείλετε. Μην βγάζουμε τα παιδιά έξω, ρίχνει καρέκλες. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε. Και όχι φίλε. Μόνο τους βγάζουμε με χαλάζι ναι. κτλ. Τους βάζουμε και χέρι, και χέρι. Γιατί άργησες, αδερφέ. Γιατί έξω, ρε φίλε, έχει γίνει τέτοιο. Δεν παραγγέλνω ποτέ με βροχή. Περιμένεις λίγο να πέσει η βροχή και παραγγείλεις μια χαρά. 2-3-10-62-85-86 η πίτσα Mr. Gold. Τώρα σταμάτησε. Α, δεν σταμάτησε. Εδώ στο κέντρο κάτι ρίχνει. Στο κέντρο κάτι ρίχνει. Καλά εσύ. Θα περάσουμε καλά, Κώστα. Και έβαλα και τα άσπρα αθλητικά σήμερα. Μιλάμε κάθε φορά. Ω, μπράβο, δικαιώθηκες και εγώ. Ωραία, μπράβο, Κώστα. Λοιπόν, ραντεβού αύριο. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12. Μετά τις 12 μένετε στο Λίπερο 107,4. Ακολουθεί ο Κωστής Τσαρός από τις 2 μέχρι τις 3. 3 με 5 ο διευθυντής ο Γιώργος Ζαγόρας. Και το πρόγραμμα θα πάει μέχρι αργά το βράδυ. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη, τα λέμε αύριο.